της Τούμπας. Εδώ που ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική του 20ου επαγγελματικού πρωταθλήματος, με το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και βέβαια το μεγάλο ντέρμπι της δεύτερης ημέρας του πρωταθλήματος, ανάμεσα στον γηπεδούχο ΠΑΟΚ και τον φιλοξενούμενο Άρη. Η 77η κόντρα στη μεγάλη κατηγορία για τους δύο αιώνιους αντιπάλους της Θεσσαλονίκης. Εσείς βλέπετε μια άποψη από τις εξέδρες που θα λέγαμε ότι είναι κατάμεστες αν δεν είχαν αποφασίσει η αστυνομική διεύθυνση της συμπρωτεύουσας μαζί με τα σωματεία από κοινού για την μεγαλύτερη ασφάλεια των φιλάθλων των δύο ομάδων να αφήσουν ένα κομμάτι κενό. Εδώ βλέπετε εσείς την ομάδα του Άρη στην είσοδο των αποδυτηρίων, έτοιμη να βγει στον αγωνιστικό χώρο. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι η 77η κόντρα των δύο μεγάλων αντιπάλων της Θεσσαλονίκης, με τον ΠΑΟΚ να έχει υπέρ αυτού το μεγαλύτερο μερίδιο νικών, 33 συγκεκριμένα, έναντι 17 του Άρη και 26 παιχνίδια ισόπαλα. 39η φορά που θα αναμετρηθούν οι δυο τους με τον ΠΑΟΚ κηπεδούχο που μετράει 20 νίκες, 11 ισοπαλίες και 7 ήττες από τον Άρη. Εδώ είναι και ο ΠΑΟΚ στα αποδυτήρια λίγο πριν την έξοδο στον αγωνιστικό χώρο. Μια Τούμπα όπου πρέπει να έχουν διατεθεί και οι 28.000 εισιτήρια που εκδόθηκαν για το παιχνίδι αυτό. 21.000 πήρε ο ΠΑΟΚ, 7.000 ο Άρης, 2.000 λιγότερα ο ΠΑΟΚ, 1.600 περίπου εισιτήρια λιγότερα ο Άρης, για να μείνει ένα κενό κομμάτι εκεί όπου θα γειτονεύαν οι οπαδοί των δύο ομάδων, κάτι που βέβαια δεν ήθελε η αστυνομική διεύθυνση και καλά έκανε. Παιχνίδι με μεγάλη ένταση. Η Θεσσαλονίκη ζει στο ρυθμό του ντέρμπι, όχι μόνο αυτή την εβδομάδα προηγήθηκε, αλλά από τη στιγμή που έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος. Εδώ οι δύο ομάδες βγαίνουν μαζί στον αγωνιστικό χώρο, προφανώς για να δώσουν και ένα μήνυμα στον κόσμο για μεγαλύτερη ηρεμία. Και πάμε εμείς να δούμε τις συνθέσεις με τις οποίες θα παραταχθούν οι δύο αντίπαλοι. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, και ενώ εσείς βλέπετε πάντα την έξοδο των ομάδων, σε αυτό το όμορφο πλάνο με την κάμερα που βρίσκεται στην είσοδο των αποδυτηρίων, δυστυχώς κάποιες αντεκκλήσεις συνεχίζονται στον χώρο της κερκίδας, στον χώρο των εξεδρών, με ένα καπνογόνο να κάνει βόλτα από τη μία πλευρά στην άλλη. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν που θα ξεκινήσει και σήμερα, όπως ακριβώς στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα απέναντι στον Ιωνικό, αλλά και απέναντι στη Ρέιτζερ στην περασμένη Τρίτη, με τερματοφύλακα τον Μιχόπουλο, τον Πάντοβιτς και τον Καπετανόπουλο στα άκρα της άμυνας, με ρόλο βέβαια να προωθούνται στη μεσαία γραμμή. Τριπλέτα αμυντική, μάλλον δίδυμο κεντρικών αμυντικών, ο Κουλακιώτης με το Σαφηρίου. Ο ΠΑΟΚ παίζει με 4-4-2. Ακόμη στο χώρο του κέντρου οι Ολιβάρες, Νάκπε, Κατσιαμπής και Τουρσουνίδης. Δίδυμο ο Φραντζέσκος με τον Βρίζα στην επίθεση, με καθαρό αιμο κυνηγό το Ζήση Βρίζα, το Σέντερ Φόρ και τον Κώστα Φραντζέσκο παρτενέρ του. Στον πάγκο Όλεκ Μπλαχίν έχει τον Κομίνχε, τον Σαμαρά, τον Αργυρίου, τον Καφέ, τον Τάκολα και τον Μπέρκολ, τον Ιταλό δηλαδή και τον Αυστριακό που για πρώτη φορά είναι στη 18άδα και τον Τριαντάφυλλο Μαχαιρίδη. Απ' την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Σπυρός, ο 45χρονος τεχνικός του Άρη, κατεβάζει τους Κατεριανάκη, Έρακ, Κατσιαρό στα άκρα, το Μάντζιο Λίμπερο, το Μητσόπουλο με τον Κολτσίδα στη θέση των δύο στόπερ, το Θοδωρίδα Αλκίδη μπροστά τους, ρόλο κόφτη, τον Ακόλη Κένεντι επίσης στη μεσαία γραμμή, όπως και τον Κάρλο Φλόρες, τον Περουβιανό, και επιθετικό δίδυμο τους Χαριστέα και Πανόπουλο, που προτίμησε να τους ρίξει στην αρχή εντεκάδα αντί τον Λιολίδη και Τσέβες, Περουβιανού, που είχαν ξεκινήσει στην πρεμιέρα απέναντι στον Αστέρα. Παιχνίδι που κέρδισε με 2-0 ο Άρης και μάλιστα με τέρματα από τον Μάντζιου και Λιολίδη που σήμερα είναι στον πάγκο. Ακόμη στον πάγκο είναι ο Νικολάου, ο Ταλικριάδης, ο Στοίνοβιτς, ο Λουμπούτης και ο Βλαχούδης. Περιμένουν όλοι με αγωνία στην Τούμπα το πρώτο σφύριγμα του Γιώργου Φασόλη που βλέπετε εδώ, του Αθηναίου ρέφερη, αυτή τη στιγμή ακούγεται. Και το παιχνίδι ξεκινάει με τους γηπεδούχους στη σέντρα και να πέφτει με δύναμη απομακρύνοντας την μπάλα ο Κατσιάρος, ο 20χρονος μπακ του Άρη. Ο Γιώργος Φασόλης που έχει βοηθούς τους Φωτόπουλο και Λάπα, ενώ τέταρτος διαιτητής είναι ο Ψυχομάνης. Υπήρξε κατά τον ορισμό των διαιτητών και μία διαφωνία στην Επιτροπή, όπου ο Προεδρεύων, ο κύριος Αρμάους, εισηγήθηκε τον Τεμπεκέλη, αλλά τα υπόλοιπα μέλη έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης για τον ντέρμπι στο Φασόλη, που τον βλέπετε σήμερα να διευθύνει στην Τούμπα το μεγάλο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ που προέρχεται από την ήττα της πρεμιέρας με το κολ στο 87 από τον Κορνίλιους. Υπήθηκε 1-0 από τον Ιωνικό. Ο Άρης νίκησε τον Αστέρα
Μία από τις δύο ομάδες δηλαδή με τις οποίες ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία φέτος με 2-0. Και πριν υπάρχει μία είσοδος ενός δύο οπαδών του Άρη που εξακριώνει τους φίλους των γηπεδούχων, για να ακούσουμε τον Δημήτρη Κανελάκη που είναι στον αγωνιστικό χώρο για να μας μεταφέρει το κλίμα πολύ κοντά βέβαια στους δύο πάγκους των δύο ομάδων. Δημήτρη. Όντως Γιάννη, η ένταση είναι πολύ μεγάλη, η ένταση που υπήρχε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κορυφώνεται σήμερα. Όπως έχουμε την ευκαιρία να διαπιστώνουμε τόσο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, όσο και τώρα που ξεκίνησε, πράγματι υπάρχει μια είσοδος η οποία αντιμετωπίζεται όμως γρήγορα από την αστυνομία. Αυτό στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε είναι μια μίνι σύσκεψη που έγινε την πραγματικά στιγμή με το ξεκίνημα του αγώνα ανάμεσα στους εκπροσώπους των δύο ομάδων, τον εκπρόσωπο της αστυνομίας ως και τον παρατηρητή της συνάντησης, ο οποίος ρώτησε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, υπάρχει κάποια πρόταση. Δημήτρη, από τους εκπροσώπους των δύο ομάδων. Ναι. Να σε διακόψω για να δούμε αυτό το φάουλ που είναι σε καλό σημείο για τον ΠΑΟΚ με τον Φραντζέσκο. Σε καλύτερη θέση δηλαδή από την γωνία του κόρνερ. Πολύ φάλτσο out και μπορείς να ολοκληρώσεις. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, να πω ότι έγινε μια σύσκεψη της τελευταίας στιγμής, Γιάννη, στην οποία δεν υπήρξε κάποιο παράπονο ούτε από την πλευρά του ΠΑΟΚ ούτε από την πλευρά του Άρη. Συμφώνησαν να ξεκινήσουν και ό,τι προκύψει στην πορεία να το αντιμετωπίσουν. Τα μέτρα της αστυνομίας είναι ισχυρά. Ωστόσο, δεν έχουν πετύχει να αποφευθούν κάποια παρατράγουδα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, κυρίως αυτά που αφορούν την έλευση, τη μαζική έλευση των φιλάθλων του Άρη, καθώς είχαμε κάποια επεισόδια την ώρα που φτάνανε στο γήπεδο και ετοιμαζόταν να μπουν, καθώς οι φίλοι του ΠΑΟΚ είχαν προνοήσει, αν είναι η σωστή λέξη αυτή δεν ξέρω, να βάλουν κάποια δυναμητάκια στους κάδους απορριμμάτων που βρισκόταν στις σκοτεινές θύρες από όπου θα μπαίναν οι φίλαθλοι του Άρη. Με το που έφτασαν οι φίλαθλοι του Άρη, άρχισαν να σκάνε αυτά τα δυναμητάκια. Δημιουργήθηκε ένας μικρός πανικός, άρχισαν να πέφτουν και κάποιες βόμβες Μολότοφ. Υπήρξαν ορισμένοι μικροτραυματισμοί. Δεν έχει αναφερθεί επισήμως κάποιος σοβαρός τραυματισμός και ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει μέχρι το τέλος. Γιάννη. Μάλιστα. Και όλα αυτά βέβαια σε συνέχεια των προχθεσινών γεγονότων εδώ, με το σύνδεσμο των ιερολογητών, όπως ονομάζονται, του Άρη, να δέχεται επίθεση από μια ομάδα οπαδών του ΠΑΟΚ. Υπήρξαν και κάποιες συμπλοκές μεταξύ τους. Όλα αυτά βέβαια στη Θεσσαλονίκη δυστυχώς είναι συνηθισμένα φαινόμενα στο τέπι ΠΑΟΚ. Φανατισμός ανεβαίνει στα ύψη όταν παίζουν οι δύο μεγάλες ομάδες της πόλης. Εδώ και πάλι προσπάθεια του Βρίζα. Κέρδισε το φάουλ από το τάκλιν του Κατσιαρού. Σταματήσει την πορεία της μπάλας ο Αποστόλης ο Μάντζιος και προσπαθεί ο Περουβιανός ο Φλόρες. Ο Κάρλο Φλόρες χωρίς να καταφέρει να περάσει, ζήτησε φάουλ του Κουλαχιώτη. Εδώ όμως υπάρχει σφύριγμα του Φασόλη τώρα για το φάουλ του Κατσιαρού πάνω στο Τουρσουνίδη. Τουρσουνίδης εδώ τον βλέπετε τον αρχηγό του ΠΑΟΚ εξαγριωμένο με τον 20χρονο μπακ του Άρη. Ο οποίος αποδοκιμάζεται τον από τους φίλους του ΠΑΟΚ γιατί ήταν πρωταγωνιστής και στην προηγούμενη σκληρή φάση πάνω στο Φραντζέσκο. Μεγάλο πάθος ένταση από το ξεκίνημα. Όσοι περίμεναν ένα μεγάλο παιχνίδι σήμερα στην Τούμπα, φαίνεται τουλάχιστον στην αρχή του ότι δεν θα διαψευθούν. Μπάντοβιτς σέντρα στην περιοχή. Ο Βρίζας έπεσε εκεί. Από το μαρκάρισμα του Μητσόπουλου, αλλά δεν υπήρξε κάτι αντικανονικό. Και ο Έρακ πετάει την μπάλα πλαγιά. Ο Σέρβος, νεοαποκτητής από τον Απόλλωνα της Αθήνας για τον Άρη. Κάτα τα δοκάρια ο Φάνης ο Κατεριανάκης. Το πλάγιο άουτ για τους γηπεδούχους. Εσείς βέβαια έχετε την ευκαιρία τηλεφωνώντας στο 090 23 28 26 όπως είδατε λίγο πριν να απαντήσετε ποια ήταν η προηγούμενη ομάδα του Κώστα Φραντζέσκου και να κερδίσετε τα δώρα του διαγωνισμού. Πρώτος στην μπάλα με δύναμη ο Μιχόπουλος τη στέλνει πλάγιο άουτ. Σε αυτή την προσπάθεια αντεπίθεση του Άρη που δεν του βγήκε τελικά. Σέντρα απευθείας out, χωρίς να ανησυχεί το Μιχόπουλο, μαζεύει, διεθνής πορτιέρο του ΠΑΟΚ. Η Τούμπα βράζει και όχι τώρα, έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία από τις 7, δηλαδή μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, όταν άρχισαν δειλά-δειλά να εμφανίζονται οι πρώτοι φίλαθλοι του Άρη, στον ειδικά αποκομμένο θα λέγαμε χώρο της εξέτρασης Τούμπας. Από το λάθος του Σαφτηρίου ο Φλόρες εποφελείται και κλέβει. Αλλαγή της μπάλας από το Δαλκίδη, επιστροφή του Πανόπουλου. Λάθος, εποφελεί το ΠΑΟΚ, πηγαίνει τώρα με τον Βρίζα. Πέφτει ο Μητσόπουλος, έμπειρος, θα τον κόψει. Ένας από τους δύο στόπερ, ο Μανώλης ο Μητσόπουλος. Ολιβάρες. Ανθασμένη μεταβίβαση πάνω στον Κένετι. Με περίτεχνες ενέργειες αυτός, κρατάει την μπάλα.
ιδιομορφία βέβαια του σημερινού μεγάλου ντέρμπι είναι ότι για πρώτη φορά σε αυτά τα 77 με το σημερινό ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρη, η μία ομάδα προέρχεται από τη δεύτερη εθνική. Ο Άρης που είχε 38 συνεχόμενες παρουσίες στη μεγάλη κατηγορία, πέρυσι απουσίασε με τον υποβιβασμό του για πρώτη φορά στην ιστορία του. Ο ΠΑΟΚ είναι πάντα στο γκρουπ των τεσσάρων ομάδων, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, άλλες τρεις, που δεν έχουν λείψει από κανένα εκ των 40 πρωταθλημάτων στη μεγάλη κατηγορία με το φετινό βέβαια. Κατσιάρος με δύναμη, νέο στήριγμα του Φασόλη για φάουλ του μικρού πάνω στον Τουρσουνίδη. Το δίδυμο εδώ, Λαχίν με Σαράφη και πάλι φάση. Εδώ είναι το μαρκάρισμα στον Τουρσουνίδη. Και βέβαια η αγωνία του Φυρού στην άλλη γωνία. Κένεντι, ο Δαλκίδης, ο συνδετικός κρίκος άμυνας μεσαίας γραμμής στον Άρη. Ο Μάντζιος θέλησε να διώξει, δεν τα κατάφερε, ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά το τακουνάκι του Φρατζέσκου για τον Ολιβάρες, που θέλει να αλλάξει πόδι και να σουτάρει, έχει σηκωθεί σημαία για τον Βρίζα. Μπάλα κατέληξε out, αλλά υπάρχει βέβαια το στήριγμα για offside. Του Αθηναίου ρέφερη του Φασόλη. Εδώ προσπαθεί να σουτάρει ο Ολιβάρες, με τροχιά βέβαια παίρνει μπάλα. Δεν απειλήθηκε διόλου η αιστεία του Κατεργιαννάκη. Κένετι. Έστρωσε για τον Παναγιώτη τον Κατσιαρό, αυτός κλείνεται από δύο αντιπάλους. Μάχεται για να κρατήσει. Ματάρισε ο 20χρονος και από τους πολύ δυνατούς παίκτες, από τα νέα παιδιά του Άρη, του αρέσει και το Φυρός να χρησιμοποιεί στην 11η. Τουρσουνίδης, προβολή του Κένετι, το φάουλ που κερδίζουν οι γηπεδούχοι, που παίζουν και σήμερα με το ίδιο στυλ, με την ίδια διάταξη, με τελευταίο παίκτη στην άμυνα τον Κουλακιώτη και παρτενέρ του δίπλα του Βοζαφυρίου. Το Μπάντοβιτς να είναι δεξιά. Για να δούμε αυτή τη φάση, να δούμε το γύρισμα που αποφέρει τελικά το πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από την προσπάθεια του Άσου Κατσιάπη. Τον έκοψε ο πρώην συμπαίκτης του στο Πανιόνιο, ο Αποστόλης ο Μάτζιος. Οι δυο τους είναι και καλά φιλαράκια. Άλλαξαν και οι δύο συνοικία, πολύ μάλλον, έφυγαν από τη Νέα Σμύρνη και αγωνίζονται σε ΠΑΟΚ και Άρη αντίστοιχα. Κατεργιαννάκης μαζεύει χωρίς πρόβλημα. 0-0 παραμένει. 9 λεπτά συμπληρωμένα τώρα στην Τούμπα. Θα ολοκληρώσουμε του στισήματος από των δύο προπονητών στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπάντοβιτς λοιπόν είναι σε θέση δεξιού back half. Ο Καπετανόπουλος παίζει τον ίδιο ρόλο από την αριστερή πλευρά, έχοντας πιο μπροστά του τον Ολιβάρες. Δεξιά μπροστά στον Μπάντοβιτς είναι ο Τουρσουνίδης. Ο Νάκπε με τον Κατσιαμπή είναι ακόμη στη μέσα γραμμή και όπως είπαμε ο Φρατζέσκος, παρτενέρ του Γκρίζα, οι δυο τους είναι το επιθετικό δίδυμο του ΠΑΟΚ. Με άλλο στήσιμο ο Άρης που έχει το Μητσόπουλο να μαρκάρει τον Φρατζέσκο, μια μονομαχία που είδαμε και εδώ. Το σουτ ξαφνικό, δυνατό για να εφηδιάσει τον Κατεργιαννάκη, δεν τα κατάφερε, ο Μπλαχίν θα πάρει μια βαθιά τζούρα όπως βλέπετε από το τσιγάρο του. Εδώ ο Γκρίζας, κοιτάξτε. Αυτή τη σέντρα σου θέλησε να εφηδιάσει τον πορτιέρο του Άρη χωρίς αποτέλεσμα. Μπάντοβιτς. Καπετανόπουλος. Τουρσουνίδης κάνει ωραία ενέργεια, κρατάει την μπάλα, αποφεύγει τον Κατσιαρό που τον ακολουθεί παντού, ακόμη και αν άλλαξε εδώ πλευρά όπως λέει ο Τουρσουνίδης. Δεν παίζει χώρο εξάλλου στην άμυνα ο Άρης, παίζει man to man. Προσπάθεια του Ολιβάρες να προωθηθεί, αποφέρει το δεύτερο κόρνερ στο παιχνίδι για τον δικέφαλο. Κόρνερ
κόρνερ που θα έχει εκτελεστεί τον Γιώργο τον Τουρσουνίδη. Εδώ είναι ο Κατσιαμπής στη μεγάλη περιοχή και δίπλα του ο Γιώργος Κολτσίδας που τον μαρκάρει ψηλός, όμως ο Κατσιαμπής επικίνδυνος στην ενασπάση μες στην περιοχή. Σέντρα, ο Κατσιαμπής που πιάνει την κεφαλιά, δεν τα κατάφερε ο Κολτσίδας να αποσοβήσει το κίνδυνο και τελικά έχουμε τρίτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Στην κεφαλιά πάσα του Κατσιαμπή δεν μπόρεσε κάποιος συμπαίκτης να εκμεταλλευτεί τη σύνθηση στα καρέ του Άρη. Από το αριστερό πόδι του Φραντζέσκου θα εκτελεστεί το τρίτο κόρνερ του ΠΑΟΚ με πολύ πάλτσο στο δεύτερο δοκάρι. Out. Όχι, έχει σφυρίξει για φάουλ μέσα στη μικρή περιοχή ο Φασόλης. Φάουλ του Βρίζα προφανώς, αυτός ήταν εκεί. Και να ακούσουμε τον Δημήτρη τον Κανελάκη από τον αγωνιστικό χώρο. Δημήτρη. Με αφορμή αυτή την συνεχόμενη προσπάθεια του ΠΑΟΚ τώρα με τα δύο κόρνερ που κέρδισε και με την προσπάθεια να τα αξιοποιήσουν οι παίκτες του, κατέβηκαν σχεδόν όλοι από την μέση και κάτω προς την περιοχή του Άρη, με αποτέλεσμα να σηκωθεί έντρομος ο Πλαχίν και να ζητά από κάποιους να επιστρέψουν να καλύψουν τα νότα, να καλύψουν την άμυνά τους. Γιάννη. Μάλιστα, Φραντζέσκος. Ο Κολτσίδας που τον μαρκάρει δυνατά. Τουρσουνίδης αφήνει το πλεονέκτημα Βασόλης. Σέντρα σου του Κατσιαμπή, out. Ο Άρης λοιπόν που λέγαμε ότι παίζει με τελευταίο παίκτη στην άμυνα τον Αποστόλη το Μάτζιο. Τα δύο του στόπερ είναι ο Μητσόπουλος και ο Κολτσίδας επάνω σε Φραντζέσκο και Βρίζα αντίστοιχα. Στα πλάγια είναι ο Πρέντρακ Έρακ, ο Σέρβος στη δεξιά πλευρά. Και στην αριστερή ο Παναγιώτης ο Κατσιαρός, ο 20χρονος μπακ. Στη μεσαία γραμμή Κώθης, αμυντικό χάφο, Δαλκίδης, κοντά του. Παίζοντας αρκετά πίσω και αυτός ο Νακόλη Κένετη που τον βλέπετε εδώ να έχει τώρα την μπάλα. Ο Φλόρες συντονιστής και ο Χαριστέας με τον Πανόπουλο. Παίζεται δείχνει διαιτητής και Πόπτης. Η πάσα είναι σε καλό σημείο για τον Άρη που δεν θα καταφέρει όμως να σκοράρει. Ο Μιχόπουλος πετάει την μπάλα έξω στο σούτ του Χαριστέα που τον βλέπετε εδώ. Πρώτη καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους στην αντεπίθεση αυτή. Μετά από 13 λεπτά παιχνιδιού. Για να δούμε εδώ. Βλέπετε ότι στην πάσα του Κένεντι ο αμυντικός του ΠΑΟΚ που τρέχει για να καλύψει ήταν αυτός που άθελά του κατέστρεψε το τεχνικό offside που πήγαν να παίξουν οι συμπαίκτες του, καλύπτοντας την αντεπίθεση αυτή των φιλοξενουμένων. Τα προβλήματα που είχε πιο πριν ο Φραντζέσκος για να εκτελέσει το κόρνερ έχει τώρα στην άλλη πλευρά από τους φίλους του ΠΑΟΚ ο Φλόρες, λόγω αντικειμένων, βλέπετε εδώ, που σκαμπουριάζει ο Περουβιανός και δεν είναι για γέλια αυτά τα πράγματα, για να προφυλάξει το κεφάλι του. Μιχόπουλος στον αέρα νικητής και υπάρχει και σφύριγμα για φάουλ από τον Χαριστέα. Ο Δαλκίδης με τον Κένετη. Παιχνίδι που έχει δύναμη, έχει πάρα πολύ πάθος. Προσπαθούν οι δύο ομάδες να επιβάλλουν τον ρυθμό τους. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι μέχρι στιγμής κάποιος έχει δώσει ρυθμό. Για να δούμε τον Χαριστέα που βγαίνει σε πολύ καλή θέση και το 0-1 για τον Άρη. Ο Άρης προηγείται στο 15. Τον βλέπετε εδώ τον νεαρό Χαριστέα που βγήκε σε αυτή την κόντρα απέναντι στον Μιχόπουλο. Αυτή τη φορά δεν κατάφερε να αποσοβήσει το κίνδυνο ο διεθνής πορτιέρο του ΠΑΟΚ. Και το 0-1 για τους φιλοξενούμενους είναι γεγονός. Ένα γκολ που πανηγυρίζεται έξαλα από τους 7.000 περίπου φίλους του Άρη. Τα συγχαρητήρια στον νεαρό, τον Άγγελο Χαριστέα, 18 χρονών μόλις. Επέλεξε ο Φυρός να τον ρίξει σε ένα τόσο καυτό ντέρμπι στην βασική εντεκάδα και όχι αλλαγή όπως έκανε με τον Αστέρα την περασμένη εβδομάδα. Εδώ τον βλέπετε. Στην ωραία πάσα που αν ήταν καλά του πέρασε ο Φλόρες και τον έβγαλε τέτα τέτα απέναντι στο Μιχόπουλο, καλυπτόμενο μάλιστα. Κοιτάξτε εδώ. Εξαιρετική πάσα με φάλτσο από τον Φλόρες. Βγαίνει ο Χαριστέας, από καθαρή θέση, συρτά λασάρει τον Μιχόπουλο και κάνει το 0-1. Και ακόμη μία φορά τον γκολ από την κάμερα που βρίσκεται πάνω σε ένα γερανό τοποθετημένο πίσω από την εστία του Άρη, την απέναντι πλευρά δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν που βρίσκεται να χάνει, εδώ βλέπετε το κοντράστ στους πάγκους με την επίτευξη του γκολ. Είχαμε μόλις κατά 10 δευτερόλεπτα ξεπεράσει το 14ο λεπτό, στο 15 λοιπόν το γκολ του Χαριστέα. Προσπάθεια του Κένετη να γυρίσει την μπάλα. Πρόλαβε αυτή τη φορά να πέσει στα πόδια του ο Γιώργος ο Κουλακιώτης και να παραχωρήσει κόρνερ.
μούδιασμα στον ΠΑΟΚ από αυτό το κολ. Εξαιρετική η παλιά του Φλόρες που έβγαλε το Χαριστέα σε θέση βολής για δεύτερη φορά μέσα σε ένα λεπτό. Το κόρνερ από τον Κέννεντι. Κεφαλιά που δεν ανησυχεί το Μικόπουλο από τον Μανώλη Μισόπουλο. Ψηλός όμως στόπερ που γυρίζει στην άμυνα του Άρη. Προσουνίδης, κακό κοντρόλο Κέννεντι. Μόνο στο Φλόρες. Υπόδειξη καθυστερημένη από τον Φασόλη και όχι από τον βοηθό του. Ο βοηθός του είχε σηκώσει στο βάθος τη σημαία. Ο Λάπας. Εδώ κοιτάξτε, τώρα το πόσο είναι ή δεν είναι ο Φλόρες, υπάρχει στο βάθος άλλος παίκτης του Άρη. Και εδώ το γκολ από τον 18χρονο Άγγελο Χαριστέα. Να το, στην περίτεχνη πάσα με το εξωτερικό φάλτσο του ποδιού του, του Φλόρες. Περουβιανός που πείθει από τις πρώτες και όλες αγωνιστικές πως μπορεί να αναλάβει το ρόλο του ηγέτη στη μεσαία γραμμή για τους κυτρινόμαυρους. Ένας παίκτης που τον χρειαζόταν όσο τίποτα άλλο φυρός για να καθοδηγεί στην νεανική ομάδα που έχει προετοιμάσει για το φετινό πρωτάθλημα. Και βέβαια έχοντας πάντα δίπλα του και έναν δημιουργό αμυντικό χαφ, τον Αγκόλη Κέννεντι, που βοηθάει βέβαια ανασταλτικά, παίζει αρκετά πίσω, αλλά όταν βγαίνει μπροστά μπορεί και αυτός να φτιάξει φάσεις. Ο ΠΑΟΚ που πριν τον υποβιβασμό του Άρη θα πρέπει να πούμε πως για τρεις συνεχόμενες περιόδους κέρδιζε διαρκώς τον συμπολίτη του εδώ στην Τούμπα και μάλιστα σε αυτά τα τρία χρόνια δεν έχαν ούτε στο Χαριλάο, μετράει τέσσερις νίκες και δύο σοπαλίες στα έξι τελευταία μάτς πρωταθλήματος. Δυνατή μπάλα του Φλόρες, Κουλακιώτης, πρώτου Πανόπουλου. Ο Μιχόπουλος, ο Λιβάρες με τη μία για τον Καπετανόπουλο. Ρατζέσκος για τον Τζον Άκμπε που αλλάζει παιχνίδι ωραία για τον Τουρσουνίδη. Σουνίδης πέρασε για τον Βρίζα. Αυτός πιέζεται από τρεις αντιπάλους διαδοχικά. Κατσιαμπής. Πάνω στο Κατσιαρό η παλιά του. Βγαίνει ο Τουρσουνίδης. Για να κερδίσει τελικά το κόρνερ όπως δείχνει ο... όχι, πλάγιο ούτε εκεί τόσο Βασόλης, ο Τουρσουνίδης θα κατάλαβα καλά. Σέντρα του Φραντζέσκου, είναι μόνος του ο Βρίζας που καθυστερεί, δεν κοντρολάρει όπως θα έπρεπε. Ξυπνάει μνήμες του αγώνα με τη Ρέιτζερ στην τρίτη ο Βρίζας, όταν στο 26 δεν μπόρεσε να κοντρολάρει σε πολύ καλή θέση. Ένα σκοράρι. Εδώ η σέντρα του Φραντζέσκου, ίσως δεν περίμενε και ο Βρίζας πως θα περάσει μπάλα έτσι εύκολα. Κοιτάξτε το κακό κοντρόλ και στη συνέχεια βέβαια δεν έχει πολλά περιθώρια. Το κέρδος για τον ΠΑΟΚ είναι το κόρνερ. Με εκτελεστή τον αρχηγό του τον Τουρσουνίδη. Ο Δαλκίδης με δεύτερη κεφαλιά. Που πρώτα από μάκρυνο Μάντζιος. Και τώρα ο Κέννεντι. Ο Ρατζέσκος τον κόβει και είναι πλάγιο για τον Άρη. ΠΑΟΚ που έκανε ένα μεγάλο παιχνίδι μπροστά σε 35 περίπου χιλιάδες φίλους του εδώ στην Τούμπα απέναντι στη Rangers. Έχασε αρκετές ευκαιρίες. Και μάλιστα τις σημαντικότερες προς το τέλος, το 71 σούτ του Νάκμπε που σταμάτησαν οι Σκοτσέζοι πάνω στη γραμμή και στο 81 ένα δυνατό σούτ από καλό σημείο του Καφέ που πήγε στη συμβολή των δοκαριών της Rangers. Ακόμη και τότε αν είχε ανοίξει το σκορ ο ΠΑΟΚ στο 81 θα μπορούσε να κυνηγήσει το 2-0 και την παράταση καθώς το παιχνίδι ολοκληρώθηκε σε 95 λεπτά με τις καθυστερήσεις. Θα είχε ένα τέταρτο μπροστά του δηλαδή. Όλα αυτά όμως είναι παρελθόν, ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, έφυγε πάντως με ψηλά το κεφάλι από το κύπελλο UEFA. Νάκμπε. ΠΑΟΚ που πάντως δεν έχει σκοράρει σε δύο αγώνες του κυπέλλου UEFA και δεύτερο σήμερα του πρωταθλήματος, δεν έχει πετύχει ακόμη γκολ. Εδώ υπάρχουν φωνές για φάουλ στον Κατσιαμπή. Φλόρες που θέλει να περάσει. Κουλακιώτης τον καλύπτει. Μπάντοβιτς. Το Ζαφυρίου για τον Νάκμπε. Ωραία με τη μία ο Κατσιαμπής στο Φραντζέσκο και βγαίνει ακριβώς κυνηγός ο Κατσιαμπής. Παίρνει την πάσα. Επιχειρεί το 1-2 με τον Βρίζα. Ο Βρίζας χάνει την μονομαχία. Επιμένει όμως ο ΠΑΟΚ με Μπάντοβιτς και Βρίζα πάλι. Πιάνει την μπάλα με τα χέρια και νομίζω ότι εδώ ήταν κάρτα. Είναι κάρτα μάλλον, καθώς ο Φασόλης φωνάζει τον Έρακ.
και του βγάζει την κίτρινη κάρτα, η πρώτη στο παιχνίδι στο 21ο λεπτό. Καθώς έπιασε βέβαια με πρόθεση την μπάλα με τα χέρια για να ανακόψει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Εδώ και πάλι που η μετακάθαρη παράβαση. Το φάουλ του Φραντζέσκου είναι πολύ μακριά. Με φάλτσο, Κατεργιανάκης θα μαζέψει. Κυρός που βλέπει την ομάδα του στο 22ο λεπτό να προηγείται με τον κόλ του Χαριστέα το 15 με 1-0 στην τούμπα του ΠΑΟΚ. Ενώ εσείς βέβαια ξαναβλέπετε το σημερινό μας διαγωνισμό, ποια είναι η προηγούμενη ομάδα του Κώστα Φραντζέσκου. Απαντήστε στο 090-23-28-26 για να δοκιμάσετε την τύχη σας να είστε εσείς ο σημερινός νικητής. Φλόρες. Περουγιανός κάνει από τον Σουνίδη, μαρκάρει δύο φορές, το δεύτερο σφυρίζει το φάουλο Πασόλης, ο Σουνίδης πολύ εκνευρισμένος, βλέπετε εδώ. Ο Κάρλος Φλόρες, ο 24χρονος Περουγιανός, τον πήρε ο Άρης από την Sport Boys, μαζί με τον Ντάβιντ Τσέβες, τον συμπατριώτη του, τον 23χρονο κυνηγό, που ήρθε και αυτός από το Περαιό, από την Αλιάνσα του Λίμα, αλλά που σήμερα είναι στον πάγκο. Στήριγμα του Πασόλη για φάουλ του Ολιβάρες που τράβηξε τον Έρακ. Ο Βλαχίν για την ώρα βρίσκει παρηγοριά στο τσιγάρο του. Ένα σβήνει, ένα ανάβει. Ψάχνει να βρει τι λείπει, τι φταίει στον ΠΑΟΚ που θα ξαναπούμε, θα επαναλάβουμε. Τα είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα στο Καρεσκάκι με αρκετούς αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Με πολύ καλή μεσαία γραμμή, με παίκτες όπως ο Νάκπε, ο Ολιβάρες, ο πολύ καλός Κατσιαμπής που δείχνει να έχει προσαρμοστεί. Είναι από τους καλούς, από τους διακριθέντες του ΠΑΟΚ ο Κατσιαμπής και σήμερα παίζει καλά, αλλά και το περασμένο Σάββατο αγωνίστηκε αρκετά καλά απέναντι στον Ιωνικό. Και ακόμη έμπειρους παίκτες πιο μπροστά, τον Τουρσουνίδη, τον Φραντζέσκο, τον Βρίζα κυνηγό. Παραλαμβάνουμε, έχει έναν αγώνα και 24 λεπτά χωρίς να έχει βρει τον δρόμο για τα δίχτυα. Συν τα δύο μάτς του UEFA. Το πράγμα στο Καπετανόπουλο. Το φάουλ που έκανε ο Πανόπουλος, που και αυτός έχει γυρίσει αρκετά πίσω. Θα λέει κανείς ότι ο Χαριστέας δεν έχει παρτενέρ. Είναι μόνος του μπροστά και ο μοναδικός συμπαραστάτης όταν πει ο Άρης σε αντιπιθέσεις είναι ο Φλόρες. Το έχουν καταλάβει βέβαια οι παιδούχοι και έχει μείνει δίπλα στον Κουλακιώτη μόνο ο Μπάντοβιτς. Έχουν ανέβει όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του ΠΑΟΚ αρκετά από πιο μπροστά και ο Ζαφυρίου που είναι σε θέση αμυντικού χαφ. Κατσιαμπής που έχει δυνατά πόδια, θα σουτάρει η κόντρα. Κατεργιανάκης δεν προλαβαίνει το κόρνερ από τα πόδια του Μάντζιου. Πέμπτο κόρνερ του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι αν έχουμε τρεις καλά. Δεν μπόρεσε ο Βρίζας, υπάρχει σφύριγμα για φάουλ του Κουλακιώτη που ήρθε με δύναμη από πίσω. Νάτος εδώ. Ο Άρης που επέστρεψε δυναμικά έτσι κι αλλιώς άσχετα το σημερινό παιχνίδι στην κατηγορία. Θέλει να αποδείξει ότι ήταν μία κακή. Η χειρότερη πάντως, μια μαύρη παρένθεση στην ιστορία του, αυτή η περσινή παραμονή του στη δεύτερη εθνική. Σε ένα σύνολο 44 περίπου χιλιάδων εισιτηρίων που διατέθηκαν στην πρώτη αγωνιστική, τα 10.000 από αυτά κόπηκαν στο Χαριλάου και σε ένα ίσως από τα πιο, από τα λιγότερο ίσως εμπορικά παιχνίδια της φετινής σεζόν, κόντρα στον Αστέρα, στον Εθνικό Αστέρα. Ενώ και σήμερα κοντά στους 7.000 οπαδούς του Άρη έχει δίπλα της η ομάδα του Φυρού. Κατσιαμπής δεν μπόρεσε να πιάσει το σουτ γυρίζοντας.
Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ από το Φασόλη. Λακιώτης με το κεφάλι. Ζαφυρίου για τον Καπετανόπουλο που έχει χώρο και τον Ολιβάρες πιο μπροστά. Θα βγάλει τη σέντρα για τον Φρατζέσκο, αυτός κεφαλιά πάσα για τον Βρίζα. Διώχνει σε πρώτη φάση ο Κολτσίδας, μπαίνει με δύναμη ο Νάκμπε. Η κόντρα του Δαλκίδη παίζεται δείχνει ο Φασόλης. Απομακρύνει ο Κατσιαρός τώρα. Κατσιαμπής, ο Νάκμπε. Το κόβει με την εμπειρία του όπως το έλεισε ο Μάντζιος που δίνει πολλές λύσεις βγαίνοντας από την τελευταία θέση άμυνάς του. Σε αρκετές περιπτώσεις έχει προλάβει δημιουργηθέντα κενά στην άμυνά του. Ολιβάρες. Σέντρα ο Φραντζέσκο στην κίνηση με τα πόδια ο Κατεργιαννάκης. Φοβερή στιγμή στο ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ κάνει την ευκαιρία να ισοφαρίσει το 27. Στην καλύτερη του στιγμή. Επιμένουν οι γηπεδούχοι. Δεν μπορεί ο Νάκμπε να τροφοδοτήσει τον Βρίζα. Και προσπαθεί να βγει πάλι στην αντεπίθεση με τον Έρακ τώρα ο Άρης που καθυστερεί καθώς δεν είχε στήριγμα. Τώρα πήγε ο Κένεντι κοντά του. Ο Κένεντι που κέρδισε και το φάουλ. Εδώ Φραντζέσκος, κοιτάξτε την ωραία ενέργεια με τον Ολιβάρες. Ακόβει την μπάλα, το σουτ στην κίνηση από τον Φραντζέσκο. Σταματάει ο Κατεργιαννάκης με τα πόδια ένα μέτρο μπροστά από τη γραμμή του. Και εδώ ο Μιχόπουλος που απλά ελέγχει την μπάλα. Τη φεύγει out. Από την μια πλευρά λοιπόν ο Άρης έχει το δίλετο 14-15 με τις δύο ευκαιρίες. Την πρώτη του Χαριστέα που δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μιχόπουλο. Στο 14 ένα λεπτό μετά στο 15 ο Πιτσιρικάς άνοιξε το σκορ στην Τούμπα. Έκανε το 0-1. Και τώρα η μεγάλη ευκαιρία από τον Κώστα Φραντζέσκο. Ο Κατεργιαννάκης του είπε όχι. Κένεντι. Προωθείται, ο Φλόρες είναι δίπλα του. Και στο βάθος ο Χαριστέας. Η πάσα βέβαια αυτή δεν είχε καμία προοπτική. Τον Περουγιανό. Πάντως είδατε πόσο έξυπνα κράτησε την μπάλα στα πόδια του και αυτή τη φορά για να δώσει την ευκαιρία στον νεαρό, τον άπειρο Χαριστέα, να κρατηθεί λίγο πίσω και να καλυφθεί από offside. Καπετανόπουλος. Νάκμπε με το Σαφυρίου. Τουρσουνίδης. Ξεκινάει ατομική ενέργεια. Θα τον κόψει με το τάκλιν το αποτελεσματικό Κολτσίδας. Και τώρα από το Μητσόπουλο για τον Κένεντι. Φέρνει το νέο φάουλ από τον Κατσιαμπή αυτή τη φορά. Μαγκόλι Κένεντι με πολύ μεγάλη κινητικότητα. Κοιτάξτε την αγωνία στους δύο πάγκους. Καλύπτει πολλούς χώρους ο Κένεντι. Φλέβα Χρυσού από τη Ζιμπάμπου που χτύπησε ο Άρης πέρυσι και που τον κράτησε και φέτος στην ομάδα του. Ο Βρίζας κινείται έξω από την περιοχή με δύο και τρεις αντιπάλους. Λογικό ήταν ότι κάποια στιγμή θα έκανε την μπάλα που δεν είχε βοήθεια. Ήταν ο Μητσόπουλος που βγήκε και την πήρε. Πανόπουλος για τον Έρακ. Δαλκίδης, ο Έρακ. Δεν περνάει για τον Πανόπουλο. Ζαφυρίου που έκοψε θα κάνει και τη σέντρα. Σταμάτησε την πορεία της μπάλας ο Κολτσίδας. Και τώρα από τον Κουλακιώτη πάλι στο Ζαφυρίου που έχει μπει σε θέση έξω αριστερά τώρα. Φραντζέσκος, άψογο κοντρόλ. Δύο παίχτες μπροστά του. Περνάει ανάμεσα ο Φραντζέσκος στο σούτ κλειστή γωνία. Και η μπάλα καταλήγει out όπως δείχνει ο Βασόλης. Κατεργιαννάκης που έπεσε, ο Φραντζέσκος πήγε να τον ευνηδιάσει. Ωραία ενέργεια στο 31, δείτε εδώ. Ανάμεσα από δύο ο Φραντζέσκος, του φύγε λίγο η μπάλα, θα γυρίσει. Είναι out, πράγματι δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα Κατεργιαννάκης. Φλόρες. Ωραίο άνοιγμα για τον Κένεντι που παίρνει την μπάλα με το κεφάλι. Τον πρόλαβε ο Κουλακιώτης. Διαμαρτύρεται για φάουλ χέρι.
Γιώργος Φουλακιώτης, 21 ετών. Από τον Κατσιαρό για τον Φλόρες, τον κόβει ο Μπάντοβιτς σε νέο πλαγιό. Δυνατές μονομαχίες, μεγάλο πείσμα. Πάθος σώμα με σώμα οι παίκτες των δύο ομάδων για την κατοχή της μπάλας. Ο Καπετανόπουλος που βγάζει στο βρίζα. Αυτός θέλει να αλλάξει για τον Φρατζέσκο, αλλά βρήκε τον Δαλκίδη αφελά του. Περιμένει ο Πανόπουλος για να βγει ο Φλόρες από offside. Και τώρα αλλάζει με τον Δαλκίδη. Δεν μπόρεσε ο Χαριστέας που παίρνει το φάουλ όμως από τον Κουλακιώτη, όπως κρίνει ο Φασόλης. Εδώ ο Χαριστέας. Μέχρι στιγμής το πρόσωπο του ντέρμπι λόγω του γκολ που πέτυχε βέβαια. Από την καταπληκτική πάσα του Φλόρες στο 15. Φλόρες με το αριστερό. Ο Μπάντοβιτς σταματάει την μπάλα. Κένεδη. Κασιαρός. Το κόβει και του αποσπά κιόλας την μπάλα ο Κατσιαμπής, αλλά κάνει λάθος πάσα πάνω στα πόδια του Δαλκίδη. Τον κόβει ο Μπάντοβιτς. Βγάζει για τον Άκμπε που δεν έχει φανεί ακόμα. Και εδώ παραλίγο να χάσει την μπάλα. Τελικά θα την περάσει στο Καπετανόπουλο. Όπως δεν έχει φανεί πολύ μέχρι στιγμής ο κορυφαίος στην Κρήτη στο match με τη Rangers, ο Λιβάρες, που κάνει ένα πολύ μεγάλο match. Φρατζέσκος για τον Άκμπε, αυτός θα κόψει τον Τουρσουνίδη, ο Κατεριανάκης θα πιώχει στη σέντρα. Και ενώ καλαδοκούσαν ο Βρίζας αλλά και ο Λιβάρες στη μικρή περιοχή, εδώ ο Τουρσουνίδης. Σωτήρια επέμβαση του Κατεριανάκη. Ο Μπάντοβιτς με τον Χαριστέα που μάχεται, βάζει το πόδι του, ο Μπάντοβιτς παραλίγο να χάσει. Πιέζεται από τον νεαρό και παίρνει τελικά το φάουλ. Παρατηρήσεις από το Φασόλη για να δούμε αν θα του κάνει. Ναι, βγάζει την κάρτα στο σκόρερ για να καθυστερήσει το παιχνίδι. Λότισε την μπάλα μακριά. Στο 34, δεύτερη κίτρινη κάρτα σε παίχτη του Άρη στο σημερινό μάτς. Ακούμε τον Δημήτρη Κανελάκη. Αν και η προσοχή μας θα έπρεπε, Γιάννη, να είναι αποκλειστικά στραμμένη στο ποδοσφαιρικό θέαμα, εν τούτοις συνθήκες που επικρατούν, νομίζω μας υποχρεώνουν να ενημερώνουμε κάθε λίγο για στις κερκίδες. Τα πράγματα δεν είναι όσο έντονα ήταν στο ξεκίνημα του αγώνα, ωστόσο μέχρι στιγμής έχουν παρουσιαστεί 45 περιστατικά τραυματισμών τα οποία αντιμετωπίζουν από την ιατρική ομάδα που βρίσκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, εκ των οποίων 45 περιστατικών, τα 40 αντιμετωπίστηκαν και τα άλλα 5 υπήρξε η ανάγκη να μεταφερθούν σε νοσοκομεία. Επίσης, Δημήτρη, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε με τον Πλαχίν. Τον είδα να κοιτάζει προς την εξέδρα των επισήμων του ΠΑΟΚ και να φωνάζει. Κάτι έγινε με την μπάλα την ώρα που βγήκε η μπάλα έξω. Κάτι πέταξαν από την κερκίδα, γι' αυτό εκνεύρισε τον Πλαχίν, ο οποίος σηκώθηκε αμέσως και διαμαρτυρήθηκε στους φιλάθλους που κάθονται εδώ στην κερκίδα των επισήμων. Μάλιστα. Στο μεταξύ ο Χαριστέας κλέβει ακόμη μια φορά την μπάλα και πηγαίνει στην κόντρα, αλλά δεν έχει στήριγμα. Τώρα βρήκε το Φλόρες γυρίζοντάς του. Πανόπουλος. Κοιτάξτε, ταλαιπωρούν την άμυνα του ΠΑΟΚ οι λιγοστοί ευρισκόμενοι στην επίθεση του Άρη. Χαριστέας που συνήθως όποτε ξεκινάει σε τέτοιες αντιπιθέσεις είναι μόνος του και αναγκάζεται να περιμένει κάποιο στήριγμα. Που έρχεται, όπως είπαμε, από το Φλόρες στον Πανόπουλο. Αυτή τη φορά το φάουλ το έχει κάνει ο Μητσόπουλος στον Βρίζα. Για να δούμε εδώ. Το δίδυμο που σας είπαμε στην προηγούμενη μονομαχία. Τουρσουνίδης. Δεν μπορεί να ξεφύγει από το ασφυκτικό πρεσάρισμα του πιτσιρικά του Παναγιώτη Κατσιαρού που τον ανάγκασε σε κακή σέντρα πάνω στα πόδια του Μάντζιου. Λόρες του κυφίγει, πάλι είναι πλαγιό. Κατσιαμπής. Ο Λιβάρες που ήρθε τώρα δεξιά. Σέντρα, μπερδεύεται ο Δαλκίδης με το Μάντζιο. Γεμίζει ο Κατσιαμπής. Με το στήθος ο Βρίζας μακριά από το Μάντζιο. Κατσιαμπής στον αέρα.
Προσπάθεια του Κουρσουνίδη. Ο Μάντζιος παρακινδυνευμένα με το κεφάλι στο Κατεργιανάκι. Ο Βρίζα ήταν εκεί από πίσω, αλλά βέβαια δεν πρόλαβε. Το βολέο από τον Φάνη Κατεργιανάκη. Μονομαχίες και πάλι στη μεσαία γραμμή με νικητή αυτή φορά τον Καπετανόπουλο. Κατσιαρός που διώχνει τυφλά για να κυνηγήσει και πάλι ο Χαριστέας στην παλιά. Μια προσφυλής μέθοδος των παιχτών του Άρη όταν διώχνουν την μπάλα. Να κάνουν τυφλά γεμίσματα προς την περιοχή του Μιχόπουλου. Νάκμπε. Δαλκίδης. Μάχεται και ο Νάκμπε. Βγήκε από την άμυνα του ΕΡΑΚ. Ο Τσόπουλος για τον Χαριστέα που αφήνει στον ΕΡΑΚ που βγαίνει από πίσω. Έχω την εντύπωση ότι και ο Χαριστέας καλυφθόταν. Για να δούμε τον ΕΡΑΚ. Μέσα στην περιοχή θέλει να ξεφύγει, δεν τα καταφέρνει. Σήκωσε στόπο Σαφερίου εκεί που του πήρε την μπάλα. Και τώρα ο Νάκμπε. Ο ΠΑΟΚ σε προοπτικές αντεπίθεσεις αλλά καθυστερεί. Χάνει και το κοντρόλ ο Λιβάρες. Και ο Μάντζιος που βγαίνει θα πάρει και το φάουλ από τον Πέρση Ολιβάρες που ήταν και δυνατό. Περουβιανός του ΠΑΟΚ που δεν ξέρω αν γνωρίζονταν από την πατρίδα του τον σημερινό αντίπαλο, το Φλόρες. Πάντως σίγουρα θα είχαν την ευκαιρία να τα πούν λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, καθώς είδατε και τους 22 ποδοσφαιριστές μαζεμένους στη Φυσούνα κατά την έξοδό του στο γήπεδο. Ένας ακόμη Περουβιανός, ο Κομίχες, είναι στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Νάκπε, με χώρο, Πανόπουλος θα τον προλάβει. Κατσιαμπής, Τουρσουνίδης, αναπτύσσεται τον Πάτοβιτς που παίρνει από τον Τουρσουνίδη. Έχει όλο το χώρο για την πάσα, πλησιάζει στη γραμμή, βγάζει τη σέντρα, εκεί είναι μόνο παίκτος του Άρη. Και πιο συγκεκριμένα Πανόπουλος που πέταξε την μπάλα κόρνερ. Το έκτο του ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, 7 λεπτά πριν την ολοκλήρωσή του, κενό. Υπάρχει όπως βλέπετε τραυματισμένος στον αγωνιστικό χώρο με το... από την προβολή μάλλον που έκανε λίγο πριν για να ανακόψει τον Πάντοβιτς, ο Κολτσίδας, ο Γιώργος Κολτσίδας. Που είναι πάνω στο χωρίο. Στο μεταξύ, όπως με ενημερώνει ο Δημήτρης ο Κανελάκης, σηκώνει τον Κομίχη στον Πλακίν. Κόρνερ στην αγκαλιά του Κατεργιανάκη. Περιμένουμε να δούμε αν θα συνεχίσει τελικά το παιχνίδι χωρίς πρόβλημα ή όχι ο Κολτσίδας. Ο Βρίζας προσπαθεί να κοντρολάρει με το κεφάλι, δεν ήταν εύκολο. Μάζεψε για ακόμη μια φορά ο Κατεργιανάκης που είναι μέχρι στιγμής έξοχος στις επεμβάσεις του 24χρονου σπορτιέρο του Άρη. Εδώ το ζέσταμα του Περουβιανού, του Πάολο Κομίχες, 23 ετών, από πέρυσι στον ΠΑΟΚ. Κομίχες που στο δεύτερο γύρο έκανε αρκετά καλά παιχνίδια. Και αμέσως μετά δηλαδή από την φημολογούμενη την περίοδο του Ιανουαρίου, το 98, μετακόμισή του στον πύργο στον Πανηλιακό, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Με τον Πλαχίν πάντως να μην ρισκάρει να παίξει με δύο κυνηγούς, το δίδυμο δηλαδή Βρίζα Κομίχες δεν το ρίχνει από την αρχή του αγώνα στο γήπεδο. Συνήθως σαν αλλαγή μπαίνει ο Κομίχες. Κάτι που ετοιμάζεται και σήμερα. Πάντοβιτς. Σέντρα με τα αριστερό, όχι και πολύ καλή κεφαλιά από τον Κολτσίδα, διορθώνει ο Μητσόπουλος, στα πόδια του Ταλκίδη και τώρα ο Κατσιαρός που πετάει την μπάλα πλάκι out καθώς είναι πεσμένος πάλι συμπαίκτης του Μητσόπουλος αυτή τη φορά στη μεγάλη περιοχή. Σφαδάζει, τον βλέπετε εδώ. Το 41ο λεπτό, η αγωνία του Βλαχίν, η ικανοποίηση του Φυρού. Για το 0-1 που μέχρι στιγμής είναι το σκορ του αγώνα με τον γκολ του Άγγελου Χαριστέα στο 15ο λεπτό του 18χρονου φορ των Κίτρινων. Και πάλι εδώ η μονομαχία Μητσόπουλο-Ολιβάρες. Είναι και ο Βρίζας από πίσω. Νομίζω όμως ότι από τον Ολιβάρες τύπησε ο Μητσόπουλος.
πλάγιο από τον Κατσιαμπή. Ολιβάρες. Κλείνουν καλά τους διαδρόμους οι παίκτες του Άρη. Για να δούμε. Το Βρίζα στην περιοχή. Μητσόπουλος είναι βεντούζα επάνω. Το Βρίζα τρυπογυρνάει. Κόβει την μπάλα στο πέναλτι εκεί που μόνο ο Δαλκίδης βρέθηκε για να πετάξει την μπάλα κόρνερ. Γι' αυτό και η δυσαρέσκεια από την εξέδρα των φίλων του ΠΑΟΚ που περίμεναν έναν παίκτη της ομάδας τους εκεί να εκμεταλλευτεί αυτή την μεταβίβαση. Και τώρα ο Άρης έχει την ευκαιρία να εκτελέσει το πλάκι out. 3,5 λεπτά ακριβώς για να συμπληρωθεί το 45 λεπτό, πέραν βέβαια των καθυστερήσεων που ίσως κρατήσει ο Φασόλης. ΠΑΟΚ Άρης 0-1. Φλόρες. Κατσιαμπής για τον Καπετανόπουλο. Καλή παλιά του για τον Φραντζέσκο. Για τον Πρίζα ήταν, συγγνώμη, που έβγαλε πίσω ο Τουρσουνίδης στον Μπάντοβιτς. Αυτό σιρτή πάσα στα πόδια του Νάκπε, ελέγχει ο Μάτζιος. Χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα, είναι αλήθεια, έβγαλε την μπάλα μακριά, ο Κένετι δεν πρόλαβε. Τουρσουνίδης για τον Μπάντοβιτς, τον Νάκπε. Κρατάει ο Νάκπε, αλλάζει για τον Φραντζέσκο που κερδίζει φάουλ. Υπό το θερμότατο βέβαια χειροκρότημα των φίλων του ΠΑΟΚ που ξέρουν τι σημαίνει φάουλ σε τέτοιο σημείο, ίσως το ξέρουν καλά και οι παίκτες του Άρη και διαμαρτύρονται στο Βασόλη. Εδώ και πάλι χρησιμοποίησε και το χέρι του Πανόπουλος και έκανε το φάουλ. Υπάρχουν εκεί αυσημαχίες, ένταση, απομακρύνουν τον Κολτσίδα οι συμπαίκτες του. Στηρίζει ο Φασόλης, δεν ξέρω αν καλέσει κάποιον κοντά του για κάρτα. Ένας παίκτης του Άρη είναι πεσμένος στο έδαφος. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ο Πανόπουλος στην προηγούμενη φάση. Όχι, ο Πανόπουλος είναι ορθός. Άλλος είναι πεσμένος. Το χωρίο μπαίνει στο κήπεδο. Εδώ πάντα ο όμιλος των παικτών των δύο ομάδων. Ο Πασόλης ζητάει από τους τραυματιοφορείς να πάρουν έξω τον πεσμένο στο έδαφος παίκτη του Άρη που νομίζω ότι είναι ο Κάρλος Φλόρες. Ο Φλόρες είναι που θα μεταφερθεί εκτός με το χωρίο. Το φάουλ αυτό λίγο πριν συμπληρώσουμε τα 44 λεπτά με εκτελεστή βέβαια ποιον άλλο τον Κώστα Φραντζέσκο με 90 γκολ στη μεγάλη κατηγορία στην καριέρα του, 32 από τα οποία με φάουλ. Από τον Έλληνα Πλατινί, όπως τον έχουμε αποκαλέσει, τον παίκτη με τα περισσότερα goal foul στην πρώτη εθνική κατηγορία από το 59 μέχρι σήμερα. Φωνάζει για το τείχος ο Φραντζέσκος, προχωρούν ίσως λίγο μπροστά οι παίκτες του Άρη. Τελείω ο Φραντζέσκος, η μπάλα αφήνει άγαλμα τον Κατεργιαννάκη ο Φραντζέσκος, αλλά η μπάλα φεύγει έξω. Όλες οι προσπάθειες του Φραντζέσκου από τέτοια σημεία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες. Κοιτάξτε εδώ, η μπάλα περνάει το τείχος. Πηγαίνει στην γωνία του goalkeeper, στη μεγάλη γωνία του τέρματος, αλλά ο Κατεργιαννάκης απλά την παρακολούθησε να φεύγει εκτός εστίας. Φλόρες γύρισε στο γήπεδο και σε λίγα δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε τα 45 λεπτά. Ο Άρης προσπαθεί να πάει με το 0-1 στα αποδυτήρια και να στήσει πάνω σε αυτό το παιχνίδι του για το δεύτερο μέρος. ΠΑΟΚ βέβαια έκανε τις προσπάθειες των τελευταίων ετών, λεπτών πιέζοντας για να ισοπαρίσει. 3 λεπτά καθυστέρηση δείχνει ο Ψυχομάνης, ο τέταρτος διευθυντής, σε συνεννόηση βέβαια με τον Πασόλη. Ακριβώς τώρα συμπληρώθηκαν τα 45 λεπτά. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ με τον Κατσιαμπή. Με το κεφάλι ο Μπάντοβιτς, ο Σαφηρίου με τη μία για τον Καπετανόπουλο. Με τον Πανόπουλο αυτός, τον αδειάζει. Κρατάει ο Καπετανόπουλος, τον Νάκμπε. Τον Νάκμπε με δύο αντιπάλους εκεί. Και τον Κατσιαμπή που έχει τον Τουρσουνίδη δίπλα, δεν προλαβαίνει. Προβολή του Κατσιαρού στέλνει την μπάλα πλαγιό. Ο
Ολιβάρες που έχει έρθει δεξιά εδώ και αρκετή η ώρα. Χάνει το κοντρόλ, το πλάγιο ό,τι είναι για τον Άρη. Όλεκ Βλαχίν όρθιος στις τελευταίες οδηγίες του ημιχρόνου. Κουλακιώτη σταματάει το Φλόρες και τώρα ο Κατσιαμπής. Δεν περνάει μπάλα για τον Φραντζέσκο. Έρχεται να μπει ο Νάκμπε, δεν τα καταφέρνει. Πανόπουλος που παίρνει το φάουλ από το μαρκάρισμα του Κουρσουνίδη. Εδώ ο Μιχάλης Πανόπουλος. Χωρίς να βιάζεται βέβαια ο Κολτσίδας, πάνω στα πόδια του Κουρσουνίδη που κλέβει βέβαια την μπάλα. Δεν έχει δει απέναντι τον Φραντζέσκο που αναπτύσσεται. Ο Μπάντοβιτς, ο Καπετανόπουλος, τώρα ο Φραντζέσκος, μετά από αρκετή ώρα βέβαια. Ο Βρίζας. Κοιτάξτε πόσο πλάγι αναγκάζεται να φύγει για να αποφύγει το η πίεση των αντιπάλων. Και το τελευταίο στήριγμα του Φασόλη για το πρώτο μέρος. Στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης προηγείται 1-0 του ΠΑΟΚ με τον γκολ που σημείωσε στο 15 ο Χαριστέας, ο Άγγελος Χαριστέας, ο 18χρονος σεντερφόρ που αγωνίζεται σήμερα στην 11η αντί του Λιολίδη. Ένα λεπτό πριν είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία ο ίδιος παίχτης. Το 27, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση με το σου του Φραντζέσκου. Ένα μέτρο μπροστά από τη γραμμή ο Κατεργιαννάκης πρόλαβε με τα πόδια. Και μια ακόμη ωραία ενέργεια στο 31 από τον Κώστα Φραντζέσκο με το σουτ να πηγαίνει στην εξωτερική μεριά των δίχτυων του Φάνη Κατεργιαννάκη. Αυτά λοιπόν στο πρώτο μέρος εδώ στην Τούμπα. Θα γυρίσουμε και λίγο στα στούντιο στην Οδό Κατεχάκη, στο σταθμό μας και θα τα ξαναπούμε και με την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου σε κάτι περισσότερο από 10 λεπτά. Με αυτό το όμορφο πλάνο από τα φωτισμένα κάστρα της πόλης. Και ερχόμαστε βέβαια στην Τούμπα. Εδώ βλέπετε εσείς το μέρος όπου βρίσκονται οι φύλαθλοι του Άρη. Σε ένα απομονωμένο κομμάτι της εξέδρας, εκεί όπου βέβαια για την ασφαλέστερη διεξαγωγή του αγώνα και για να αποφευχθούν περισσότερο βέβαια τα επεισόδια μεταξύ αυτών και των οπαδών του ΠΑΟΚ, η αστυνομία τους έχει τοποθετήσει. Εδώ κοιτάξτε την περίτεχνη ενέργεια του Φλόρες που έβγαλε με το αριστερό εξωτερικό φάλτσο. Τέτα τέτ τον Άγγελο Χαριστέα, αυτός ψύχρεμα, θα έλεγε κανείς με την εμπειρία 30 και όχι 18χρονο. Περνάει την μπάλα κάτω από τον Νίκο Μιχόπουλο και κάνει το 0-1 στο 15ο λεπτό. Και πάλι εδώ. Το σκορ λοιπόν όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο τέταρτο της συνάντησης διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Εδώ και πάλι πολύ όμορφη ενέργεια. Και παρά την προβολή του Αχιλέα Ζαφυρίου από τον Περουγιανό μπαλαντέρ του Άρη, τον Κάρλος Φλόρες, το κοντρόλ, το σουτ με το αριστερό για να νικήσει τον Μιχόπουλο Χαριστέας και να κάνει το 0-1 στο 15. Ένα γκολ που βλέπουμε και ξαναβλέπουμε από διαφορετικές λήψεις που μπορούν και σας προσφέρουν οι 11 κάμερες στις οποίες χρησιμοποιεί το Super Sport για την κάλυψη σημερινού αγώνα. Ο ΠΑΟΚ είναι ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Περιμένουμε την ομάδα του Άρη και τους διαιτητές για να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος. Ένα πρώτο ημίχρονο που πέραν του γκολ ο Άρης είχε ακόμη μία φάση, θα έλεγε κανείς πανομοιότυπη, αλλά από την άλλη πλευρά, από τη δεξιά πλευρά της επίθεσής του. Με το Χαριστέα να μην μπορεί να νικήσει το Μιχόπουλο, ένα λεπτό πριν την επίτευξη του γκολ. Ο ΠΑΟΚ είχε την καθολική γηπεδική υπεροχή για να φτάσει πολύ κοντά στην ισοφάριση στο 27, όταν ο Φραντζέσκος έστειλε την μπάλα προς την εστία, σταμάτησε την πορεία της με τα πόδια ο Κατεργιαννάκης. Εδώ κοιτάξτε τον Ολιβάρες, γυρίζει ο Φραντζέσκος αμέσως την κίνηση στο αριστερό σου, το Κατεργιαννάκης που πήγαινε
Προς την αριστερή του γωνία, στο κέντρο του τέρματος με τα πόδια, σταμάτησε την μπάλα. Και 4 λεπτά μετά, πάλι ο Κώστας Φραντζέσκος έκανε περίτεχνη ενέργεια σε θέση μέσα δεξιά για να στάρει στα πλάγια δίχτυα του 24χρονου πορτιέρο του Άρη. Έτσι έμεινε το 0-1. Ο Πάολο Κομίνχες είναι ήδη μέσα στο γήπεδο. Ο Βρίζας είναι στον αγωνιστικό χώρο, ο Νάκμπε, ο Λιβάρες, ο Φραντζέσκος, άρα ενισχύει την ομάδα του. Νομίζω ότι λείπει ο αρχηγός ο Τρουσουνίδης. Δεν ξέρω αν ο Δημήτρης ο Κανελάκης δει καλύτερα που είναι εκεί κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πάολο Κομίνχες είναι αυτός που μπαίνει στον αγώνα. Εδώ είναι ο Πάολο Κομίνχες, ο 23χρονος Περουβιανός με το νούμερο 15. Ο παίκτης που αποτέλεσε και την πρώτη αλλαγή, αλλά παίρνοντας θέση του Βρίζα στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Ρέιζερς. Τώρα βγαίνει και ο Άρης. Παραλαμβάνω από ό,τι μπορώ να δω, λείπει ο Τρουσουνίδης. Αυτή είναι η αλλαγή που κάνει ο Όλεγκ Βλαχίν, θέλοντας να παίξει με πιο επιθετικό σχήμα, βάζει ένα δεύτερο καθαρό αιμοκυνηγό. Τον Κομίχες δίπλα στο Βρίζα. Και δεν ξέρω αν διατηρήσει, όπως τον είδαμε να αγωνίζεται για μεγάλο μέρος το πρώτο ημίχρονο, τον Ολιβάρες σε θέση δεξιού χαφ και έρθει ο Φραντζέσκο σαν αριστερός χαφ. Θα δούμε. Απ' την άλλη πλευρά δεν μπορώ να διακρίνω αλλαγή στον Άρη. Έχω την εντύπωση ότι ο Φυρός συνεχίζει με την, ο Φυρός συνεχίζει με την ίδια δεκάδα. Και βέβαια είναι λογικό αυτό. Ο Πάολο Κομίνχες, που μπαίνει τώρα και επίσημα στο γήπεδο, με την κίνηση του Φασόλη. Πρώτη αλλαγή του ΠΑΟΚ με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Αντί του Τουρσουνίδη, που λογικά πρέπει να έχει δώσει και τον Περιβραχιώνα στον Καπετανόπουλο. Ναι, ο Καπετανόπουλος είναι ο δεύτερος αρχηγός του ΠΑΟΚ. Τούμπα παίρνει φωτιά από τις εκδηλώσεις των φίλων των φιλοξενουμένων που ενθαρρύνουν την ομάδα τους αφού προηγείται με ένα 0, αλλά και βέβαια των πολυπληθέστερων γηπεδούχων που προσπαθούν να τονώσουν τους παίκτες του δικεφάλου για να φτάσουν γρήγορα στην ισοφάριση. Για να δούμε. Νάκμπε. Καπετανόπουλος. Πήρε την μπάλα το Μητσόπουλο. Νάκμπε, Κομίνχες. Την πρώτη επαφή με την μπάλα. Ο Πανόπουλος πάνω του. Καπετανόπουλος. Ζαφυρίου πρώτος στην μπάλα για να γυρίσει πρώτου Χαριστέα. Παραλίγο το λάθος εκεί στην εννόηση με τον Μιχόπουλο. Ζαφυρίου κοντράριο Χαριστέας, επιμένει ο Πιτσιρικάς που έχει πάθος, αγωνιστικότητα. Έχει βέβαια τώρα και φτερά στα πόδια του από τον γκολ που έχει πετύχει στο 15. Δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα να είναι μέχρι στιγμής ο παίκτης που καθορίζει το αποτέλεσμα σε ένα τόσο μεγάλο ντέρμπι για τη Θεσσαλονίκη. Ένα παιδί μόλις 18 χρονών. Κένετι. Αδειάζει το Κατσιαβί. Ο Πανόπουλος. Άνοιγμα για τον Αγκόλη Κένετι που κινείται σε όλο το μήκος και πλάτος του γηπέδου. Μπαίνει επικίνδυνα το γύρισμα που είναι πάνω στα πόδια του Ζαφυρίου που πετάει την μπάλα πλάγιο. 47 λεπτό. Πάω Κάρης 0-1. Όλα καλά τα μέχρι στιγμή στοιχεία του παιχνιδιού για τον Φυρό που δεν αλλάζει τίποτα. Παίζει το χαρτί του Πάολο Κομίνχες ο Βλαχίν. Μήπως και βρει λύση στο επιθετικό πρόβλημα που έχει, καθώς έχει όλο το διάστημα του πρώτου μέρους την καθολική γηπεδική υπεροχή ο ΠΑΟΚ, αλλά χωρίς να καταφέρει να σκοράρει με 1-2 βέβαια, όπως είπαμε, καλές ευκαιρίες του Φραντζέσκου. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι αρχίζουν να ξυπνούν μνήμες περασμένης εβδομάδας τους οπαδούς των γηπεδούχων, όταν 75 λεπτά είχαν όλο το γήπεδο με τον Ιωνικό και στο τελευταίο τέταρτο ο Ιωνικός είχε και δοκάρι και γκολ. Πανόπουλος σε καλή θέση στην κλειστή γωνία, ο Μιχόπουλος πετάει την μπάλα κόρνερ. Και οι φωνές του Πουλακιώτη, του συμπαίκτες του για τα λάθη που γίνονται στη μεσαία γραμμή, εκεί που έκλεψαν και πάλι οι φιλοξενούμενοι και βγήκαν σε αυτή την επικίνδυνη φάση με τον Μιχάλη Πανόπουλο που είδατε εδώ. Κοιτάξτε. Πάει να νικήσει στην κλειστή γωνία το Μιχόπουλο που το κατάλαβε και παραχώρησε το τρίτο κόρνερ του Άρη.
Κάρλος Φλόρες στην εκτέλεση. Στο βάθος και είναι μόνο Φασόλης και βάλαμε πολύ φάλσο καταλήγια. Αναλαμβάνουμε ότι είναι ακόμη βέβαια αρχή περιόδου. Αυτός που είδατε εσείς να ετοιμάζεται είναι ο Ντάβιντ Τσέβες, ο 23χρονος Περουβιανός, που θα μπει σαν αλλαγή του Φυρού στο γήπεδο, θα δούμε πότε. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι μια στιγμή που έτσι κι αλλιώς το ψυχολογικό αβαντάζ για αυτό το παιχνίδι το έχει ο Άρης, όχι μόνο για το ΠΑΟΚ προέρχεται από δύο ήττες, μάλλον μία ήττα και μία ισοπαλία αποκλεισμό από το UEFA, την ήττα στο πρωτάθλημα, αλλά και γιατί όπως όλη την εβδομάδα δήλωνε ο Φυρός, η ομάδα του ήρθε εδώ στην Τούμπα σήμερα χωρίς να έχει κάτι να χάσει. Έπαιζε εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ που ήταν το φαβορί, που είχε πολύ πιο άμεση ανάγκη τους βαθμούς αγωνιζόμενος εντός έδρας και έχοντας ήττα στην πρεμιέρα. Και όπως είπε ο Φυρός, η ομάδα του αποφασισμένη να τα παίξει όλα για όλα κατέβηκε στην Τούμπα και όπως βλέπετε μέχρι στιγμής δικαιώνεται. Κυνηγώντας το παιχνίδι των αντιπιθέσεων με τις περίτεχνες φάσεις που δημιουργεί με τις πάσες του ο Φλόρες, με επιθετικό άξονα τον Πιτσιρικά αλλά ιδιαίτερα Ταλαντούχο Άγγελο Χαριστέα και με το σκορ μέχρι στιγμής 0-1. Ο Έρακ. Δύσκολο τον ρόλο, ο Καπετανόπουλος κοντά, άουτιβαλ. Έχει σηκωθεί όλος ο πάκος του Άρη τώρα. Έξι παίκτες πλην του αναπληρωματικού πορτιέρο του Ηλία Ταλικριάδη. Κάνουν ζέσταμα. Να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του Φυρού. Ο Φλόρες που προσπάθησε εκεί να κάνει την ατομική ενέργεια, βλέποντας τον Χαριστέα και τον Πανόπουλο να μην καλύπτονται, να είναι σε θέση offside, γι' αυτό δεν έδωσε και την πάσα. Καπετανόπουλος δεν προλαβαίνει, το πλάγιο out είναι για τον Άρη, έκφραση του Μπλαχίνη νομίζω ότι τα λέει όλα. Για τον ΠΑΟΚ που δείχνει σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου μουδιασμένος, άτομος. Αντίθετα ο Άρης είναι λίγο πιο έξω από την περιοχή του Κατεριανάκη, όπου είχε οργανωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου. Βρίζα στο Φραντζέσκο. Ο Μπάντοβιτς που θα κάνει τη σέντρα. Μπάλα δεν περνάει για τον Κομίνχες. Με το κεφάλι έδιωξε ο Μάντζιος και τώρα κέρδισε το φάουλ ο Ναγκόλη Κένετι. Κένεντι, Έρακ και Πανόπουλο στο τρίγωνο. Ο Φραντζέσκος εμπιστοφορεί. Παίρνει και την μπάλα και το φάουλ από τον Έρακ. Ο Μπρέντρακ Έρακ που έχει ήδη μια κίτρινη κάρτα από το 21ο λεπτό. Ενώ κάρτα έχει πάρει και ο Χαριστέας για καθυστέρηση και κλωτσίζει την μπάλα μακριά στο 34. Κατσιαμπής. Νέο λάθος ο Μάτζιος στο Κένεντι. Ο Πανόπουλος. Περιμένει να βρει συμπαίκτη και ο Χαριστέας, κινούμενος σε κενό χώρο, του έδωσε την ευκαιρία. Κένεντι, Πανόπουλος, κρατάει την μπάλα ο Πανόπουλος, κόβει κιόλας εκεί που ο Σαφηρίου το προλάβει, από τον Καπετανόπουλο στον Κουλακιώτη, για τον Βρίζα, κάρεται, έχει σφυρίξει το φάουλο Φασόλης, το φάουλο του Έρακ, Νάκμπε. Η πάσα του είναι κακή για τον Φραντζέσκο. Ο Νάκμπε τρέχει. Ο Νάκμπε δεν είναι σε καλή μέρα σήμερα. Ενώ λίγα πράγματα έχει κάνει και ο Λιβάρες. Λιβάρες κορυφαίος στον αγώνα με τη Rangers. Το θυμίζουμε. Σήμερα είναι ο Σύπαρον. Να δούμε αν θα προλάβουν οι του Άρη. Όχι, μπάλα καταλήγει out. Καθώς πρώτος πήγε και κάλυψε ο Σαφηρίου. Ετοιμάζει δεύτερη αλλαγή όπως βλέπουμε με τον καφέ ο Μπλαχίν. Να ακούσουμε τον Δημήτρο Κανελάκη. Όντως Γιάννη, ο Μπλαχίν θα κάνει γρήγορα και τη δεύτερη αλλαγή του. Θα βγάλει από το παιχνίδι το Κατσιαμπή, σε λίγο θα βάλει το καφέ. Μάλιστα.
Το νούμερο 28 ήταν τον 20χρονο Παντελή Καφέ, τον παίχτη που είχε την ατυχία να σημαδεύσει το δοκάρι με τη Ρέιτσερ στην Τρίτη. Ρατζέσκος δεν θα μπορέσει να πάρει την μπάλα. Μητσόπουλος είναι αυτός που κερδίζει. Ο υψηλός όμως στόπερ του Άρη βγάζει ψύχραμα για τον Πανόπουλο. Αυτός κόβει για τον Χαριστέα που αφήνει πάρα πολύ έξυπνα στον Κέννεντι. Ο Κέννεντι κάνει καταπληκτική ενέργεια. Αδειάζει τον Κουλακιώτη, γυρίζει την μπάλα. Ο Φλόρες στην πορεία στο κενό τέρμα το 0-2 από τον ίδιο παίχτη, τον Χαριστέα που τον βλέπετε εδώ. Που γίνεται πια το πρόσωπο του ντέρμπι. Στο 1ο λεπτό της επανάληψης. 54ο της συνάντησης είναι πάλι ο Χαριστέας που σε αυτή την πολύ έξυπνη αντεπίθεση του Άρη κάνει το 0-2. Φοβερά εκρεμισμένος ο Μπλαχίν τη στιγμή που ετοίμασε και την αλλαγή του Καφέ. Βλέπει την ομάδα του να ευνηδιάζεται για ακόμη μια φορά σαν αποκοιμισμένη άμυνα του ΠΑΟΚ. Είδατε και τον Μιχόπουλο που δεν μπορεί να εξηγήσει πως για ακόμη μια φορά βρέθηκε εκτεθειμένος απέναντι σε έναν και δύο αντιπάλους. Μια ενέργεια που ξεκίνησε από την πάρα πολύ έξυπνη προσποίηση του Χαριστέα που άφησε την μπάλα για τον Κέννεντι και έφυγε στον κενό χώρο για να επωφεληθεί στη συνέχεια από τις κόντρες. Δείτε εδώ, είναι η στιγμή που ο Κέννεντι τον τραβάει. Ο Κουλακιώτης μένει όρθιος, κόβει για το Φλόρες, τα κουνάκι. Η κόντρα πάνω στον Πάντοβιτς μπερδεύεται με τον Μιχόπουλο, επωφελεί τον Χαριστέας και κάνει το 0-2. Αυτό που λέει ο λαός μας στην αναμπουμπούλα, ο Λύκος χαίρεται. Εκεί που μπερδεύτηκαν οι δύο, ξαναδείτε εδώ. Το Κέννεντι, το Φλόρες με το τακουνάκι, το μπέρδεμα Μπάντοβιτς Μιχόπουλου και το 0-2 από τον Χαριστέα. Τον Άγγελο Χαριστέα, το 18χρονο που σημαδεύει με δύο δικά του τέρματα μέχρι στιγμής στο ντέρμπι της Τούμπας και κάνει το 0-2. Κοιτάξτε την αντίδραση στους φάγκους, το σαρδόνιο θα έλεγα χαμόγελο του Φυρού και την απογοήτευση του Μπλαχίν. 0-2 στο 54. Δεν ξέρω αν υπάρχει... Είναι αποβολή, Δημήτρη. Έχω την εντύπωση πως είναι αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Μάλιστα. Χαριστέας, το είχαμε πει ότι κλωτσί στην μπάλα μακριά στο 34 και πήρε την κίτρινη. Και τώρα για τον εδώ κοιτάξτε τον πανηγυρισμό στο Φόρτο. Μπορεί να είδατε Φόρτο, αλλά μην σας παρασύρει. Είναι έξω από τις διαφημιστικές πινακίδες. Ήταν σχεδόν μπροστά στους οπαδούς πια του Άρη. Εκεί που πήγε ο πιτσιρικάς ο Χαριστέας, η απειρία του κόστησε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον διευθυντή που τον στέλνει στα αποδυτήρια. Ο Άρης λοιπόν θα συνεχίσει για τα υπόλοιπα 35 λεπτά με αριθμητικό δεσαβαντάζ. Ο Καφές που πήρε τη θέση του Κατσιαμπή, όπως μας είχε πει ο Δημήτρης ο Κανελάκης. Ή όχι, ο Κατσιαμπής είναι στο γήπεδο. Δείτε εδώ ένα σημείο που παραλίγο να γίνει η είσοδος των οπαδών του ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο. Εξοργισμένοι όχι μόνο βέβαια από το 0-2 της ομάδας, αλλά επειδή είδαν και οπαδούς του Άρη να μπαίνουν στο γήπεδο, τους είδατε και εσείς να αγκαλιάσουν το Χαριστέα τη στιγμή του γκολ. Κοιτάξτε εδώ τα μάτια που επεμβαίνουν για να γυρίσουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στην εξέδρα. Δύσκολο σημείο αυτό στο ντέρμπι, με την έκρηξη του κόσμου. Ο Ζαφυρίου ήταν αυτός που τελικά έδωσε τη θέση του στον Καφέ και όχι ο Κατσιαμπής και βέβαια αυτή η αλλαγή της επιλογής του Μπλαχίν είναι λογικό το γιατί έγινε. Και 25ο λεπτό βλέποντας την ομάδα του να δέχεται δεύτερο γκολ έβγαλε αμυντικό και έριξε τον Καφέ στο γήπεδο κρατώντας και τον υψηλό σωμό μέσω τον Κατσιαμπή μέσα στο γήπεδο. Ενώ ετοιμάζει και τον 30φυλλο Μαχαιρίδη. Ο ΠΑΟΚ έχει το αριθμητικό αβαντάζ, ο Άρης όμως το αβαντάζ των δύο τερμάτων. Και επαναλαμβάνουμε η απειρία του Άγγελου Χαριστέα, του κόστησε, του στήχησε την αποβολή του από το παιχνίδι. Είχε πάρει μία κουτί, θα μου επιτρέψετε να πω, πρώτη κίτρινη κάρτα. Όταν έσπρωξε την μπάλα σε ένα offside που είχε καταλογίσει ο διαιτητής. Μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ πήγε να το εκτελέσει ο Μιχόπουλος. Ο Χαριστέας τον εμπόδισε και κλώτησε και την μπάλα μακριά. Εκεί πήρε την πρώτη κίτρινη. Εδώ είναι ο Μαχαιρίδης που ετοιμάζεται. Η δεύτερη για τον έξαλλο πανηγυρισμό του στο δεύτερο γκολ. Δεν έφτασε βέβαια στα κάγκελα, αλλά δεν χρειαζόταν. Εκεί που πήγε ήταν εκτός χώρου. Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Δεν προλαβαίνει ο Βρύσας.
που παραπατάει στο πιο κρίσιμο σημείο. Για να δούμε αν τώρα, όπως με ενημερώνει ο Δημήτρης Κανελάκης, βγει ο Τάσος Κατσιαμπής και παίρνει το Μαχαιρίδης. Κίτρινη κάρτα στον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Καπετανόπουλο. Για το μαρκάρισμα πάνω στο Μάντζιο. Εδώ ο Καπετανόπουλος. Που αντικρίζει την κίτρινη κάρτα στο 58. Και πάλι εδώ. Αυτή η κλώτσια. Κατσιάμπης που, όπως είπαμε, φεύγει από το γήπεδο και μπαίνει ο Μαχαιρίδης στο 58 λεπτό. Ο Πλαχίν κάνει και την τρίτη αλλαγή. Έβαλε τον Καφέ λίγο πριν αντί του Ζαφυρίου. Έβαλε τώρα και αντί του Κατσιάμπη τον 30φυλλο Μαχαιρίδη. Το φετινό απόκτημα του δικεφάλου από την ΑΕΚ. Εδώ είναι ο Ψκομάνης, ο τέταρτος διαιτητής. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. 59 λεπτά αγώνα στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Άρης 0-2, συγγνώμη. Σας λέγαμε από το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε μουδιασμένα. Αντίθετα με τον Άρη που είχε αρχίσει να δείχνει προθέσεις να εγκαταλείψει τροποντινά την περιοχή του Κατεργιαννάκη, να βγει πιο μπροστά. Για να φτάσουν οι φιλοξενούμενοι σε ένα δεύτερο γκολ, σε μια αντεπίθεση και με τη βοήθεια βέβαια της τύχης. Στο μπέρδεμα εκεί του Μιχόπουλου με τον Μπάντοβιτς. Ο Μπάντοβιτς εδώ. Σέντρα του. Πιο ψηλά ο Κολτσίδας. Απομακρύνουν οι του Άρη που τώρα είναι όλοι μαζεμένοι πίσω. Κέννεντι που κάνει πάρα πολύ δουλειά. Κοιτάξτε εδώ πως τρέχει να μαρκάρει. Ο Κατανόπουλος. Πολύ ωραία τρίπλα. Αλλά κλείνεται. Βοήθεια στον Έρακα από το Μάτζιο που είναι από τους έξοχους σημερινούς παίκτες του Άρη. Ο Λίπερο των Κίτρινων. Μαζί με τον Αγκόλη Κένετη, τον Φλόρες, αλλά σίγουρα και το πρόσωπο του αγώνα, αν και λείπει πια το γήπεδο, τον 18χρονο Άγγελο Χαριστέα με τα δύο γκολ που πέτυχε. Και που φτάνει μάλιστα τον Ήλια Ήδη στην κορφή του πίνακα των σκόρερων νεαρός. Δαλκίδης ο Νάκμπε, θα τον κόψει, βγάζει για τον Φραντζέσκο. Περνάει ο Φραντζέσκος, μαρκάρει ο Δαλκίδης, ο Μίχες. Κακή πάσα, ελέγχει ο Έρακ. Βοηθάει ο Μάτζιος. Βγάζει στον Πανόπουλο. Κένετι. Τα μάτια έχουν αφήσει ένα κενό από το σημείο που βλέπαμε πιο πριν με τα προβλήματα. Για να δούμε την αντεπίθεση του Άρη. Η πάσα για το Φλόρες σε πάρα πολύ καλό σημείο. Χάνει εκπληκτική ευκαιρία για το 0-3. Μπλόκαρε την μπάλα ο Μιχόπουλος. Την πολύ ωραία αυτή η ενέργεια του Παναγιώτου Κατσιαρού. Κοιτάξτε εδώ, του κόβει την μπάλα του Φλόρες στην κατάλληλη στιγμή. Αυτός παίρνει το κοντρόλ από τον Καπετανόπουλο, αποφεύγει τον Κουλακιώτη, αλλά δεν νικάει τον Μιχόπουλο. Μένει το 0-2. Κερία αυτή στο 61 για ένα ακόμη γκολ από τον Φλόρες. Και πάλι δεν πέρασε ο Φραντζέσκος. Κουπημένη με την προβολή. Βγαίνει ο Μητσόπουλος. Με δύναμη και κρατάει την μπάλα στο γήπεδο. Έρακ, ο Μάτζιος, συγγνώμη, το φάουλ που του κάνει ο Μαχαιρίδης. Και πάλι εδώ, πολύ ωραία ενέργεια από τον Κατσιαρό και το τέταρτο του Φλόρες δεν είχε μέτρα, όμως ο Μιχόπουλος γύγε και τον κάλυψε, μπλόκαρε την μπάλα. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ απαιτεί στην εξέδρα να ξυπνήσουν οι παίκτες της ομάδας του. Κατσιαρός είναι και πάλι μπροστά. Ο Μπακτουάρη με τον Νάκμπε. Λύνεται από δύο παίκτες και από το Μαχαιρίδη που πήγε εκεί. Για να βγει ο Μπάντοβιτς. Σε αυτή την κούρσα από τα δεξιά. Αλλάζει για τον Βρίζα. Ο Βρίζας ξεφεύγει. Όχι, εμποδίζεται. Κρατάει την μπάλα. Δεν στηρίζω. Όχι, στηρίζω. Βασόλης είναι φάουλ. Ο κόσμος αποθεώνει τον Άγγελο τον Αναστασιάδη. Τον θυμήθηκε πολύ νωρίς, μόλις στη δεύτερη αγωνιστική. Αναστασιάδης που αντικαταστάθηκε από τον Πλαχίν. Απομακρύνθηκε με απόφαση δίκης του ΠΑΟΚ. Ο κόσμος εκφράζεται εδώ ανοιχτά στην Τούμπα υπέρ του πρώην προπονητή της ομάδας του.
Σέντρα στην περιοχή, ευκαιρία για το 2-1 και το γκολ. Το γκολ που πετυχαίνει ο Καφές, η αλλαγή του Όλεκ Βλαχίν. Στο 18 της επανάληψης, 63ο του αγώνα, δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, καθώς το σκορ γίνεται 1-2 και θυμίζουμε ότι 27 λεπτά υπολείπονται ακόμα και ότι ο Άρης παίζει με 10 παίχτες. Ακούμε αμέσως, ενώ εσείς βλέπετε εδώ το σκόρερ, τον 20χρονο Παντελή Καφέ, που δεν του κάνε το χατήρι μπάλα στο παιχνίδι με τη Ρέιτζερ στην Τρίτη. Το σουτ πήγε στη συμβολή των δοκαριών. Τώρα όμως μειώνει το σκορ σε 1-2. Και υπάρχει έκρηξη του Μπλαχίν στον πάγκο που άρχισε να κλωτσάει καρέκλες. Ο κόσμος επίπαου τον Αναστασιάδη. Και εμείς να ακούσουμε τον Δημήτρη τον Κανελάκη. Δημήτρη. Όντως είναι εκτός αυτού ο Όλεκ Μπλαχίν, Γιάννη. Με την επίταξη του τέρματος έδωσε μια δύναμη με κλωτσιά στο προστατευτικό του πάγκου των αναπληρωματικών, με αποτέλεσμα να πονέσει και να χρειαστεί να πέσει για λίγο κάτω. Τώρα σηκώθηκε και δίνει κάποιες οδηγίες στους παίκτες του, ενώ υπάρχει και ένταση ανάμεσα στον διαιτητή, τον αναπληρωματικό διαιτητή. Έχουν μαζευτεί εδώ πέρα, είναι και ο παρατηρητής, είναι από την πλευρά του Άρη και ο Παζιαράς. Κάτι ζητάει ο διαιτητής, δεν έχω καταλάβει ακόμη τι. Θα σας ενημερώσουμε σε λίγο. Μάλιστα, είναι προφανώς είναι κάτι που αφορά την κερκίδα η οποία βρίσκεται ακριβώς πίσω από την εστία του Κατεργιανάκη. Ναι, κάτι έπεσε πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και τον τραυμάτισε. Αυτό είναι προφανώς το πρόβλημα. Είναι πεσμένος δίπλα στο σημείο του πέναλτι, όπως είπες ακριβώς Δημήτρη, ο Φάνης ο Κατεργιανάκης. Στο μεταξύ, όσο εμείς ακούγαμε τα όσα έλεγες, είδαμε την αντίδραση του Μπλαχίν. Εδώ ξαναβλέπουμε την προσπάθεια με την κεφαλιά από τον Παντελή Καφέ. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Κατεργιανάκης. Στην εξαιρετική σέντρα του Μπάντοβιτς από δεξιά. 1-2. Τώρα όπως βλέπετε συμπληρώνονται πια 20 λεπτά, αλλά νομίζω ότι ο Φασόλης θα πρέπει να συμβουλευτεί το χρονόμετρο του για το χρόνο που θα κρατήσει μετά το 90 λεπτό. Το παιχνίδι παίρνει νέο χρώμα. Θυμίζουμε στο 15 ο Χαριστέας στο 0-1. Ο ίδιος παίκτης, ο 18χρονος Άγγελος Χαριστέας στο 54 το 0-2 και αμέσως αποβολή του με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ορθώς, καθώς είχε δει την πρώτη δικαιολογημένη κάρτα από τον Φασόλη στο πρώτο μέρος. Το δεύτερο έφυγε να πανηγυρίσει μακριά πίσω από την εστία του ΠΑΟΚ. Μόλις σκόραρε με τους φιλάθλους του Άρη. Είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα και ο Άρης έμεινε με 10. Από εκείνο το σημείο και μετά, με τις αλλαγές του Μπλαχίν, ο Καφές ήταν αυτός που σκόραρε με κεφαλιά 9 λεπτά μετά το 0-2. Δίνοντας νέο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι που τώρα είναι στο 65ο του λεπτό. 25 λεπτά καθαρού χρόνου για το 90 λεπτό και όσες καθυστερήσεις κρατήσει ο διαιτητής για να ισοφαρίσει ο ΠΑΟΚ ή να κρατήσει το προβάδισμα ο Άρης. Θα δούμε. Μεγάλο παιχνίδι. Αυτό ήταν και το πρώτο γκολ του Καφέ, το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ στο φετινό πρωτάθλημα. Και πρώτο γκολ στα τελευταία 4 επίσημα παιχνίδια του δικέφαλου, καθώς ούτε στα μάτς με τη Ρέιτζερς κατάφερε να σκοράρει. Καπετανόπουλος. Ο σκόρερ, ο Καφές, ο Λιβάρες. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Το Καπετανόπουλο για τον Κομίχες, Καφές. Καφές, τακουνάκι πανέξυπνο στον Ολιβάρες που βγάζει τη σέντρα. Η μπάλα περνάει παράλληλα από την εστία του Κατεργιανάκη. Κανείς έχει να τη σπρώξει. Διώχνουν οι αμυνόμενοι, ο Κατσιάρος συγκεκριμένα, για να βρει τον Γκένεντι. Το παιχνίδι που αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον τώρα, μεγάλη κινητικότητα και από τις δύο ομάδες. Ζωντανεύει πολύ το μάτς. Η διαφορά που χωρίζει τους δύο είναι ένα γκολ. Αλλά υπάρχει και αριθμητικό αβαντάζ του ΠΑΟΚ που χάνει είναι 1-2. Παίζει με 10 παίκτες ο Άρης. Ακούμε τον Δημήτρη τον Κανελάκη για τις κινήσεις από τον πάγκο αυτή τη φορά του Φυρού. Δημήτρη. Όντως Γιάννη, αυτή τη φορά η κίνηση αλλαγής θα είναι από τον Γιώργο Φυρό. Δημήτρη, συγγνώμη, να δούμε το Φλόρες, όχι, τον κόβο Κουλακιώτης. Ο Μιχόπουλος κάνει λάθος, τραγικό λάθος, 1-3. Απίστευτο γκολ. Απίστευτο γκολ από το τραγικό λάθος του Μιχόπουλου. Που σουτάρει αέρα, η μπάλα του περνάει κάτω από τα πόδια. Κοιτάξτε τον Βλαχή, τραβάει τα μαλλιά του. Ο Φυρός ανακουφισμένος παίρνει βαθιά ανάσα στον πάγκο. Φλόρες πανηγυρίζει με τον Γκένεντι. Ανέλπιστο γκολ. Φλόρες βέβαια μπορεί να το αφιερώνει στην εξέδρα, αλλά δεν νομίζω ότι το περίμενε και ο ίδιος. Θα το ξαναδούμε. Ένα ολέθριο λάθος του Μιχόπουλου, τον βλέπετε εδώ απαρηγόρητο. Παγώνει την τούμπα τη στιγμή που όπως λέγαμε άλλαζε όλη η εικόνα του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ είχε έρθει στο 1-2
και έπαιζε με 11 παίκτες έναντι 10. Κοιτάξτε το γύρισμα του Πουλακιώτη, αυτογκολ του οποίου βέβαια θα χρεωθεί. Αλλά κατά την άποψή μας είναι αυτογκολ καθαρά, αυτογκολ του Μιχόπουλου. Κοιτάξτε εδώ, δεν βρίσκει την μπάλα, σουτάρει αέρα. Δεν χρειάστηκε καν να επέμβει ο Φλόρες. Πήγε μόνη της η μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ αυτό στο 23 της επανάληψης, 68 του αγώνα. Γύρισμα του Πουλακιώτη, παρά ότι ο Φλόρες έτρεχε, φαινόταν πολύ εύκολη υπόθεση για τον Μιχόπουλο να διώξει. Αλλά στο ποδόσφαιρο γίνονται τα πιο ανέλπιστα πράγματα. Μιχόπουλο σούταρε αέρα αντί για την μπάλα. Και έγινε το 1-3 εδώ. Ο Φλόρες πήγαινε ευνηδιάσιμη, απευθείας στύπημα, η μπάλα πιάω. Πάντως ήταν καθόλου κανονική η φάση που είδατε. Αν δηλαδή το σούτ του Φλόρες πήγαινε στα δίχτυα, θα γινόταν το 1-4. Με τον ΠΑΟΚ να έχει παγώσει από αυτό το ανέλπιστο τρίτο γκολ για τον Άρη. Στο 68 της συνάντησης. Πανόπουλος που θέλει να κόψει. Το φάουλ που το έκανε ο Καφές μαρκάροντας τον από πίσω. Κοιτάξτε εδώ και πάλι. Κουλακιώτης. Πηγαίνει μόλι του την άνεση και κοιτάξτε τι λάθος κάνει ο Μιχόπουλος. Πιάνει αέρα. Περνάει η μπάλα, έχω την εντύπωση τώρα από αυτό το ριπλέο ότι η μπάλα έχει αγγίξει λίγο στο πόδι του Μιχόπουλου. Σε αυτό το τσαφ που κάνει, άρα είναι καθαρά δικό του αυτό το γκολ. Κοιτάξτε τον πανηγυρισμό του Περογιάννου. Που πρόλαβε από ό,τι φαίνεται τόσο νωρίς να αγαπήσει την νέα του ομάδα και την φανέλα της, την οποία φίλησε και αφιέρωσε με τον τρόπο τον γκολ στον κόσμο. Μιχόπουλος μπλοκάρει πρώτου Φλόρες. ΠΑΟΚ χρειάζεται τώρα πολύ μεγάλα αποθέματα ψυχικών δυνάμεων για να ξαναγυρίσει το μάτς. Χρόνος υπάρχει βέβαια, 20 λεπτά και οι καθυστερήσεις σίγουρα. Αλλά το σκορ έχει γίνει 1-3 για το φιλοξενούμενο Άρη. Φραντζέσκος, ο Μπρίζας που γυρίζει, έχει σηκώσει στο βάθος την σημαία ο υπόπτης. Ίσως μας βοηθήσει το replay για να δούμε και τη θέση του Μπρίζα. Ήταν σίγουρα Κομίχες πιο μέσα στην περιοχή. Αλλά δεν πήγε σε αυτόν την μπάλα. Έχω την εντύπωση ότι και ο Βρίζας πάντως εκαλυφθόταν. Θα δούμε εδώ. Εδώ καθυστερεί ο Φραντζέσκος. Ναι, πεντακάθαρα. Όχι, ο Κομίχες δεν είναι. Ο Βρίζας είναι καθαρά πίσω από την άμυνα του Άρη. Σωστή απόφαση επόπτη και διαιτητή. Βοηθού και διαιτητή. Νέο λάθος. Ο Κένεντι. Ο Μιχόπουλος αναγκάζεται να βγει με τα πόδια στη γραμμή της περιοχής του. Τρέχει με αυτοθυσία ο Μακερίδης και προλαβαίνει για να μην βγει πλάγιο out. Η άμυνα του ΠΑΟΚ βέβαια βάζει τώρα από όλες τις πλευρές, καθώς όλος ο ΠΑΟΚ έχει προσανατολιστεί στο πώς θα βγει μπροστά για να φτάσει στο δεύτερο γκολ. Πάντοβιτς κάνει το λάθος. Η κόντρα ευνοεί τους φιλοξενούμενους και ο Κολτσίδας έβγαλε την μπάλα στο Δαλκίδη. Κένεντι. Κατσιαρός. Ο Φλόρες που κόβεται, το πλάγιο είναι για τον Άρη. Και ακόμη μια φορά επικίνδυνα ο Φλόρες μπροστά, πλασάρει μπάλα στο σώμα του Μιχόπουλου και φεύγει κόρνερ. Κοιτάξτε με πόσο πάθος παίζει ο Περουβιανός, ο Κάρλος Φλόρες. Χτυπιέται για τη νέα ευκαιρία του εδώ να κάνει το 1-4. Και πάλι εδώ, Φλόρες που προλαβαίνει, στοιχεία καταπληκτικού μπαλαδόρου ο Περουβιανός, με έξοχο κοντρόλ, με καταπληκτικό χειρισμό της μπάλας, πάσα και με τα δύο πόδια. Περίτεχνες ενέργειες στο Α και το Ω στη δημιουργία του παιχνιδιού του Άρη. Με έξοχο συμπαραστάτη βέβαια τον Αγκόλη Κένεντι που τρέχει σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου και δημιουργεί φάσεις για την ομάδα του. Ένας ανασταλτικός μέσος που κάνει και παιχνίδι. Είναι ο ορισμός του καλού αμυντικού μέσου βέβαια. Φλόρες μπερδεύτηκε, έχασε την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βγει μπροστά με τον Άκμπε που γεμίζει για τον Βρίζα. Με τη μία στο Φραντζέσκο, στον κενό χώρο αυτός. Η σέντρα με στόχο τον Ολιβάρες. Η κεφαλιά αυτή ήταν σαν να διώξει περισσότερο και όχι για να τη στείλει προς την αιστεία. Παίζεται δείχνει ο διαιτητής αυτή την προσπάθεια του Κομίχες να ξαναμπεί στη φάση, τον βλέπετε εδώ. Κένεντι. Έχει σηκώσει ο βοηθός στη σημαία. Δεν τον έχει δει όμως ο Φασόλης.
Και επιμένει ο Άρης με τον Νακόλη Κένετη. Τώρα αλλάζει με το Φλόρες. Τα κουνάκι, τέτα τέτο Κένετη. Η πάσα του για τον Πανόπουλο, το 1-4. Σαν σε προπόνηση ο Άρης στάνει σε ένα ακόμη γκολ. Στο 28 λεπτό της επανάληψης γίνεται το 1-4 από τον Πανόπουλο. Φωνάζει ο Φυρός από τον πάγκο, που βλέπει να του βγαίνει πλέον 100% το παιχνίδι. Απαρηγόρητος ο Μπλαχίν. Στο 73. 1-4 το Πανόπουλο, έξαλλη πανηγυρισμή των φίλων του Άρη και εμείς ακούμε τον Δημήτρη το Κανελάκη. Και φοβερός εκνευρισμός Γιάννη στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, μάλιστα ένας εξ αυτών από τη θύρα των επισήμων πήδηξε τα κάγκελα, έτρεξε και χτύπησε πίσω από το προστατευτικό εκεί ακριβώς που κάνει το Πλαχίν. Είναι προφανές ότι είναι φοβερά εκνευρισμένοι οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ, κάποιοι από αυτούς με τον τεχνικό της ομάδας τους. Γιάννη. Εμείς ξαναβλέπουμε το τακουνάκι του Φλόρες που έβγαλε τον Νακόλη Κένετη μπροστά. Κοιτάξτε τη φάση. Κένετη στο Φλόρες. Τακουνάκι, ο Κένετη που κράτησε όσο έπρεπε για να καλυφθεί από το offside το Φλόρες. Κένετη κόβει για να σιγουρέψει τον κόρ στον Πανόπουλο που προλαβαίνει την προβολή και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Νικώντας τον Μιχόπουλο, 1-4 προηγεί το Άρης που θυμίζω ότι αγωνίζεται από το 54 με 10 παίχτες. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση στον χώρο των επισήμων. Πάρα πολλά τα παράπονα προς τους διοικούντες του ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ μετά το 0-2 αλλά και την ώρα που η ομάδα του μείωνε σε 1-2 επιθυμούσε τον Άγγελο Αναστασιάδη. Είδατε και το φοβερό εκνευρισμό του Βλαχίν σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Μάλιστα κλωτσώντας τις καρέκλες στον πάγκο τραυματίστηκε και στο πόδι. Εδώ βλέπετε. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος τραυματιστεί. Νομίζω ότι κάποιος έχει τραυματιστεί εδώ στα επίσημα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση. Σε κάποια σημεία υπήρξε μαζική αποχώρηση των φίλων του ΠΑΟΚ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το θέαμα που παρουσιάζει η ομάδα αμέσως μετά την επίτευξη του τέταρτου γκολ. Προσπαθώ να δω από εδώ ποιος είναι που έχει τραυματιστεί. Εδώ βλέπετε κόσμο να αποχωρεί. Ενώ το παιχνίδι θέλει ένα τέταρτο καθαρού χρόνου σύν τις καθυστερήσεις. Δεν ξέρω ποιος είναι ο τραυματισμένος. Αποδοκιμάζει εντονότατα ο κόσμος του ΠΑΟ προς το σημείο που βρίσκονται οι διοικούντες της ομάδας. Προσπαθούν εκεί οι ψυχρεμότεροι να ηρεμήσουν την όλη κατάσταση, όλο κλίμα. Και δεν υπερβολή να πούμε ότι το ενδιαφέρον όλου του κόσμου εδώ στα επίσημα της Τούμπας είναι για αυτό το σημείο όπου όπως είπαμε υπάρχει εντονότατη έκρηθμη κατάσταση. Η μικρή διακοπή από την ενημερώνω Δημήτρης ο Κανελάκης ήταν για έναν μικρό τραυματισμό του βοηθού διαιτητή, του Λάπα, από κάποια αντικείμενα που έπεσαν από την εξέδρα. Συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι με τον Άκμπε για τον Μπάντοβιτς. Θέλει να σεντράρει, μπάλα κοντράρει, ο Δαλκίδης θα κερδίσει. Ο Άρης που δεν έχει, αν παραμείνει αυτό το 1-4, δεν έχει κάνει ποτέ τόσο μεγάλη νίκη στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ. Οι μεγαλύτερες του νίκες ήταν το 64-65 και το 82-83 όταν νίκησε με 2-0. Με 0-2 για την ακρίβεια, τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Κοιτάξτε τον Βλαχίν, πώς βιώνει στον πάγκο αυτή η κατάσταση με το σκορ 1-4, περίληπος. Εμείς ακούμε τον Δημήτρη Κανελάκη. Δημήτρη. Σχετικά με το προηγούμενο περιστατικό που αναφέραμε, Γιάννη, για τον επόπτη που είναι από την άλλη πλευρά, τον κύριο Λάπα, τον βοηθό διαιτητή, όπως μας ενημερώνει τώρα ο κύριος Ψυχομάνης, ο αναπληρωματικός διαιτητής, μπήκε κάποιος φύλαθλος μέσα στον αγωνιστικό χώρο και του έδωσε μια ασφαλιάρα. Όχι τίποτα σοβαρό, αλλά όχι και κάτι το οποίο μπορεί να περάσει έτσι στον τούκο. Μάλιστα, η ένταση συνεχίζεται στον χώρο των επισήμων, όπου προσπαθεί η αστυνομία να προστατεύσει τους διοικούντες. Αυτή πολύ μεγάλη ένταση που υπάρχει. Και όλα αυτά ενώ υπολείποτα ακόμη 12,5 περίπου λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι.
Ο Δαλκίδης που γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Πανόπουλο που αλλάζει με τον Έρακ. Ο Έρακ θα τροφοδοτήσει τον Κέννεντι. Η κόντρα είναι πλαγιώδη για τον Άρη. Θέλει να γυρίσει την μπάλα εκεί πάνω στη γραμμή ο Φλόρες, έχει φύγει όμως εκτός τελικής γραμμής, είναι out. Αναλαμβάνω ότι η κατάσταση στην Τούμπα είναι έκρηκτη. Εδώ μπροστά μας στον χώρο των επισήμων υπάρχουν εντονότατες αποδοκιμασίες προς την πλευρά των διοικούντων του δικεφάλου. Δεν έχω καταλάβει ποιος είναι ακριβώς, ποιο είναι το πρόσωπο που έχει γίνει ο στόχος των οπαδών του ΠΑΟΚ που αποδοκιμάζεται εδώ και 10 λεπτά περίπου. Θα αναλαμβάνουμε ότι ο άνθρωπος που δέχτηκε τις βολές της εξέδρας για την αγωνιστική παρουσία του σημερινού ΠΑΟΚ είναι ο Μπλαχίν. Επιθυμίες στο πρόσωπο του Αναστασιάδη, τόσο στο 0-2, όσο και λίγο μετά όταν μείωσε στο 63ο λεπτό καφέ σε 1-2, πανηγυρίζοντας για τον γκολ, φώνασαν το όνομα του Αναστασιάδη, ο παδί του ΠΑΟΚ. Είδατε την αντίδραση του Μπλαχίν. Και επαναλαμβάνουμε ότι η ένταση μεταφέρθηκε και στον χώρο των επισήμων με πολλές άσχημες στιγμές. Οι ποδοσφαιριστές προσπαθούν να κάνουν τη δική τους δουλειά βέβαια στο γήπεδο. Ο Μπρίζας που αλλάζει με τον Ολιβάρες και εκεί νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Εκεί είναι η ουσία μες στο γήπεδο. Όλα τα υπόλοιπα είναι αυτά που συνήθως ακολουθούν μιας μεγάλης ήττας ή μιας μεγάλης νίκης σε ένα ντέρμπι. Πάω και κερδίσει ένα φάουλ σε καλό σημείο έξω από την περιοχή του Άρη. Φάουλ που θα εκτελέσει ο Φραζέσκος. Είναι κοντά του λίγο πιο δίπλα και ο Νάκμπε. Περιμένει και ο Μπάντοβιτς, του στρώνει ο Φραζέσκος του Μπάντοβιτς out. Δεν βόλευε το φάουλ στην πλευρά αυτή το καλό πόδι, το αριστερό του Κώστα Φραντζέσκου. Και αυτό και η κομπίνα που είδατε με αποδέκτη τον Μπάντοβιτς. Ο Φυρός παίζει πια ξένιαστα με το κομπολόι του. Πρέπει να ένιωσε ιδιαίτερα άσχημα στο 63ο λεπτό, όταν ο Καφές μείωνε σε 1-2 και η ομάδα ήταν με 10 παίκτες στο γήπεδο. Αλλά αυτό το απίστευτο αυτό γκολ στο γύρισμα του Κουλακιώτη για τον Μιχόπουλο, που δεν κατάφερε να διώξει την μπάλα, να την απομακρύνει όπως θα ήθελε. Έγινε το 1-3 και το 1-4 5 λεπτά μετά από τον Πανόπουλο, στο 73ο λεπτό. Λιβάρες. Δράρεται, μάχεται. Λιβάρες που στο πρώτο ημίχρονο δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο, τώρα στην επανάληψη προσπαθεί να βελτιώσει τα πράγματα. Κολτσίδας με το κεφάλι, ο Κέννεντι που κερδίζει μια ακόμη μπάλα για να ανατραπεί από το Μαχαιρίδη. Φάουλο και αυσημαχία και του Κέννεντι που ζητάει το λόγο από τον Μαχαιρίδη. Πολύ εκνευρισμένος ο Κέννεντι, το συγκρατούν οι συμπαίκτες του. Κολτσίδας με τον Μητσόπουλο. Ο Μπλαχίν με το τσιγάρο. Δεν ξέρω αν μπορεί πλέον να του προσφέρει και αυτό την παρηγοριά, βλέποντας την ομάδα του να μην μπορεί να κάνει τίποτα μες στον αγωνιστικό χώρο, να μην της πιάνει τίποτα. Αντίθετα με τον Άρη που έπαιξε έξυπνα, μαζεμένος πίσω, ευτύχησε να δει ο Φυρός στην ομάδα του να πετυχαίνει και γρήγορο γκολ στο 15ο λεπτό, χωρίς να έχει ουσιαστικά άλλες σημαντικές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο. Ένα σουτ του ίδιου παίκτη στο 14 και στο 15 το 0-1. Ο ΠΑΟΚ να χάνει κανένα δύο ευκαιρίες καλές με τον Φραντζέσκο. Στο ξεκίνημα ένα το μόλις λεπτό στην επανάληψη ο Χαριστέας να κάνει το 0-2 και αμέσως να φεύγει από το παιχνίδι με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Να κάνει και άλλη ευκαιρία ο Φλόρες που το σταμάτησε ο Μιχόπουλος. Ο Καφές να μειώνει στο 63 και βέβαια από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον από τη μορφή του αγώνα να κρίνεται το ντέρμπι σε αυτή την τραγική επιλογή του Μιχόπουλου
Σούταρε αέρα στο εύκολο, όπως φαινόταν, γύρισμα του Κουλακιώτη, παρά την πίεση του Φλόρες. Ξάλλου, Φλόρες δεν είχε συμμετοχή στον γκολ. Για να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα του, να γίνει το 1-3 και εκεί πια να μετατεθεί όλο το άγχος πλέον στον ΠΑΟΚ, που ίσως ένιωθε ότι γυρίζει το παιχνίδι με τον γκολ του Καφέ. Και να έρθει ένα ακόμη γκολ, το 4ο, στο 73ο λεπτό από τον Πανόπουλο. Τώρα θέλουμε ακριβώς 7 λεπτά για το τέλος του αγώνα και βέβαια τις καθυστερήσεις που θα κρατήσει ο διαιτητής. Μάτζιος, που έχει αριστεύσει σήμερα σαν λίμπερο. Ο Νάκμπε όμως του πήρε την κόντρα, ο Κομίχες κόβει την μπάλα. Προσπάθεια του Μπάντοβιτς να μπει στην περιοχή. Δεν συνεννοείται με τους συμπαίκτες του, η κόντρα που προσπαθεί ο Καφές να βάλει, ο Βρίζας δεν ήταν κοντά. Ο Μάντζιος για ακόμη μια φορά μάχεται. Προσπαθεί ο Μπάντοβιτς, τον κόβει, ο Μάντζιος στενώντας την μπάλα πλάγιο. Ο Κάρλος Φλόρες ήρθε και ζήτησε μόνος του αλλαγή από τον Φυρό. Εδώ ετοιμάζεται ο Βλαχούδης. Και από ό,τι μου λέει ο Δημήτρης ο Κανελάκης, δέχεται ουσιαστικά αυτό το αίτημα, στο πούμε έτσι, του παίχτη του. Καφές, δύσκολο σουτ, πιεσμένος από δύο αντιπάλους. Κατευθείαν στην αγκαλιά του Κατεργιανάκη. Παντελής Καφές εδώ. Ετοιμάζει λοιπόν τον Γιώργο Βλαχούδη, τον 29χρονο μέσο, για να ρίξει τη μάχη ο Πυρός. Τον είδατε με το νούμερο 7. Ο Φλόρες που φρόντισε μετά το μήνυμά του προς τον πάγκο να φύγει και πολύ μακριά από την πλάγια γραμμή. Πηγαίνει και κοντά του για να τον στείλει πιο γρήγορα εκτός γηπέδου ο συμπατριώτης του, ο Ολιβάρες. Από την κίνησή του και από το φιλικό χτύπημα στην πλάτη οδηγείται ότι μάλλον γνωρίζονται καλά από την πατρίδα τους. Αλλαγή εδώ με τον Βλαχούδη, ο Φλόρες που ήταν μαζί με τον Γκένετι, θα επαναλάβουμε, ίσως οι κορυφαίοι παίκτες, και το Μάντζιο, να μην τον αδικούμε. Κορυφαίοι παίκτες του Άρη στο σημερινό παιχνίδι. Αυτή η αλλαγή στο 40, το 15ο δηλαδή του αγώνα. Είναι βέβαια μόλις δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Άρης θα είναι στη δεύτερη του νίκη. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει την ήττα για δεύτερη φορά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, το πόσο δηλαδή επιδρά το ξεκίνημα στις δύο ομάδες. Καταλαβαίνετε ότι είναι και η ιστορία του καφενείου που έχουμε στη χώρα μας. Η ιστορία της παρέας και των φίλων που από αύριο θα κάνουν ημέν πλάκα στους ΔΕ. Αυτά υπάρχουν πάντα στα ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Βλαχίν που αν είδα καλά κλαίει στον πάγκο. Μάλιστα, δακρυσμένος ο Ουκρανός. Ο φάουλ από τον Φραντζέσκο. Βάλα περνάει ο Κατεργιανάκης, θα μπλοκάρει στην χλιαρή κεφαλιά που έπιασε ο Μαχαιρίδης. Βλακούδης, ο Κένεντι που πιέζει και σε αυτή τη φάση. Με κέρδος τελικά το πλάγιο out. Όρθιος και σαφέστατα ικανοποιημένος ο Πυρός. Δεν ξέρω αν αυτά που τον είδαμε να φωνάζει κοιτώντας προς την ακριβώς αντίστοιχη με τη δική του πλευρά, στον πάγκο του ΠΑΟΚ δηλαδή, μετά το 4ο γκολ, ήταν λόγια που απευθύνονταν στον Όλεγκ Βλαχίν. Ο Νάκμπε που, όπως και ο Ολιβάρες, υστέρησε σήμερα σε σχέση με αυτά που έχουν αποδείξει και οι δύο ότι μπορούν να προσφέρουν. Κένεντι. Βαλκίδης, ο Βλαχούδης, ο Κολτσίδας, Κατσιαρός. Μπαλιά του για τον Ακόλη Κένεντι είναι δυνατή. Πλάγιο out. Πάντοβιτς. Ο Φραντζέσκος που αλλάζει με τον Καπετανόπουλο. Νάκμπε. 2,5 λεπτά ακόμη για το 90 λεπτό.
Φραντζέσκος δεν περνάει για τον Ακμπε, έρχεται πάλι στη φάση ο ίδιος. Πάει να κάνει το 1-2 με τον Καφέ, θα τον προλάβει όμως με την προβολή ο Έρακ και θα πετάξει την μπάλα εκτός γηπέδου. Ο Νικολάου, όπως βλέπετε, θα είναι η επόμενη αλλαγή του Φυρού. Ο Λιβάρες. Καλή σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν απομακρύνεται, μπλοκάρει όμως ο Κατεργιαννάκης στην κεφαλιά που επιχείρησε ο Καφές μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του Κομίχες. Κένεντι. Με δύναμη πάνω στην μπάλα. Ο Άρης που βγαίνει σε μία ακόμη αντεπίθεση με τον Πανόπουλο να έρχεται στην μπάλα, αλλά να τον προλαβαίνει ο Μπάντοβιτς πετώντας, ο Καπετανόπουλος, συγγνώμη, πετώντας την πλάγια off. Τώρα είναι η αλλαγή με την έξοδο από το παιχνίδι του Νακόλη Κένεντι. Προφανώς ο Φυρός βγάζει τους κορυφαίους ομάδες του για να δώσει την ευκαιρία στο κοινό να τους αποθεώσει λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Κένεντι φεύγει καταχειροκροτούμενος. Έτσι κι αλλιώς πια αυτές οι αλλαγές είναι σκοπιμότητας και τίποτα άλλο για να περνάει ο χρόνος. Με το νούμερο 19 στον αγώνα ο Χαράλαμπος Νικολάου. Η αλλαγή αυτή στο 89, οι αγκαλιές και οι ασπασμοί στον πάγκο για τον Νακόλη Κένεντι. Όπως πιο πριν έγινε και με το Φλόρες. 6 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων που σηκώνει ο Ψυχομάνης. Καθώς έχουμε μπει ήδη στο 90, σύμφωνα βέβαια με το φωτεινό πίνακα, αυτό το καινούριο πίνακα που έχει τοποθετήσει η ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ολιβάρες. Φραντζέσκος για τον Ολιβάρες. Με δύναμη πάνω στην μπάλα Κολτσίδας, την πετάει πλάγιο out. Πέρσι ο Ολιβάρες, το έδαφος είναι φάουλα από τον Έρακ. Σπαδάζει ο Ολιβάρες, πρέπει να έχει χτυπήσει, αν σκεφτεί κανείς ότι δεν είναι δυνατό να κάνει θέατρο ο Ολιβάρες αυτή τη χρονική στιγμή. Είναι 20 λεπτό, κοιτάξτε εδώ. Τα πόδια, ο Μανιστ το χτυπάει από πίσω, χαμηλά στη γάμπα. Ο Κολτσίδας, λίγο πάνω από τον Αχίλλειο Τένοντα. Ο Ολιβάρες είναι πεσμένος κάτω, προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Καθώς είναι σχεδόν εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Φασόλης δείχνει να συνεχιστεί το παιχνίδι με το φάουλ από τον Φραντζέσκο. Έχουμε μπει πλέον στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ο Ολιβάρες είναι πάντα εκτός αγωνιστικού χώρου. Για το offside που υπέδειξε Πόπτης, βοηθός μάλλον και διαιτής, λίγο πριν στο σούτ του Μαχαιρίδη. Έχει πάει, όπως βλέπετε, να το εκτέλεσε ο Μητσόπουλος. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Καπετανόπουλος. Τώρα πλέον, βέβαια, ό,τι βλέπετε, μικρή σημασία έχουν όλα όσα βλέπετε. Είμαστε στο 91ο λεπτό του αγώνα. Ο Άρης προηγείται 1-4. Είναι πολύ κοντά σε ένα πολύ μεγάλο θρίαμβο. Σε ένα παιχνίδι που όλα πήγαν όπως τα είχε σχεδιάσει, όπως ίσως περίμενε ο Φυρός, αλλά δεν ξέρω αν περίμενε και αυτός ένα τόσο ευρύ σκορ. Το 0-1 νωρίς στο 15 με το Χαριστέα. Το 0-2 με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στο 54. Και όταν ήρθε το γκολ του Καφέ στο 63, που έδειξε να γυρίζει την ροή του αγώνα, καθώς ο Χαριστέας είχε αποβληθεί με την επίδευση του δεύτερου γκολ. 5 λεπτά αμέσως μετά, στο 68. Σε ένα γύρισμα του Κουλακιώτη και υπό την διακριτική παρακολούθηση, θα έλεγα, του Φλόρες, που ήταν τουλάχιστον 5 μέτρα μακριά, ο Μιχόπουλος κλώτσε αέρα, η μπάλα πέρασε ουσιαστικά κάτω από τα πόδια του και κατέληξε αργά σαδιστικά στην εστία του ΠΑΟΚ για να γίνει το 1-3. Εκεί πια φάνηκε ότι γέρνει οριστικά το παιχνίδι πέρα των φιλοξενουμένων, που 5 λεπτά μετά στο 73 με τον Μανόπουλο είχαν την ευκαιρία για να πετύχουν ένα ακόμη γκολ, το τέταρτο. ΠΑΟΚ που νίκησε στην πρεμιέρα και 2-0 τον Εθνικό Αστέρα, έχει αυτή τη στιγμή 6-1 τέρματα και είναι πρώτος στη βαθμολογία. Έτσι κι αλλιώς, βέβαια, καθώς έχει και 6 βαθμούς. Η πρώτη ομάδα που διπλασιάζει τις νίκες στο πρωτάθλημα. Σε μια δεύτερη αγωνιστική που έχει πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια.
Αύριο θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ζωντανό το Καφτατζόγλιο και το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Όφη. Ένα ακόμη σημαντικό μάτς. Ενώ βέβαια στα δυνατά παιχνίδια της αγωνιστικής είναι η δοκιμασία του Παναθηναϊκού εκτός έδρας με την Πρωτευτική. Μία ακόμη ευκαιρία για τον Άρη. Ο Βλαχούδης. Διώχνει ο Μιχόπουλος αποσοβώντας το 1-5. Είδατε πως βγήκαν δύο παίκτες μπροστά. Ο Νικολάου με το Βλαχούδη και παραλίγο οι δυο τους να φτάσουν σε ένα ακόμη γκολ για την ομάδα τους. Το σφύριγμα του διαιτή που έχει δώσει το φάουλ ακριβώς έξω από την περιοχή για τον ΠΑΟΚ. Φάουλ που έκανε ο Κολτσίδας στον Καφέ. Βλέπετε την απογοήτευση του Τουρσουνίδη αλλά και του Λαγωνίδη που επέστρεψε φέτος στον ΠΑΟΚ, στον πάγκο της ομάδας τους. Φρατζέσκος απευθείας, ετάγεται στην πορεία, ο Μάτζιος βάζει το κεφάλι του και διώχνει σε κόρνερ. Πανταχού παρόν ο Μάτζιος σήμερα στην άμυνα της ομάδας. Εκτελεστής είναι ο Μαχαιρίδης αυτό το κόρνερ. Εδώ βλέπετε ότι βαδίζουμε ήδη. Ολοκληρώνουμε μάλλον το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Κατεργιαννάκης διώχνει μακριά από τους αμυντικούς του Άρη. Από τον Κατσιαρό. Πάντοβιτς, ο Νάκμπε. Καπετανόπουλος. Ο Βρίζας. Προβολή του Μάντζιου για ακόμη μία φορά. Μάντζιος που κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Ο Μάντζιος που στην καριέρα του στην πρώτη εθνική όλες και όλες και σκοράρει τρεις φορές και με το καλημέρα στον Άρη πέτυχε γκολ στην πρεμιέρα. Και σήμερα άριστο στα αμυντικά του καθήκοντα, ο λίπερο των κίτρινων. Εδώ και πάλι το φάουλ που κερδίσε ο Πανόπουλος από το Μαχαιρίδη. Κρύπος όπως βλέπετε στη μεσαία γραμμή με εκτελεστή τον υψηλόσωμο του Μανώλη Μητσόπουλο για τον ΕΡΑΚ. Έχετε την ευκαιρία να βλέπετε πώς πηγαίνουν τα λεπτά σιγά σιγά προς το τέλος του αγώνα. Είναι 5 τώρα τα λεπτά που συμπληρώθηκαν. Έχουμε μπει στο τελευταίο δηλαδή και το καθυστερήσεων. Ο Φασόλης μόλις ακριβώς μπήκαμε στο 6ο λεπτό στηρίζει το τέλος. Ο Άρης είναι αυτός που κερδίζει τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα με 4-1. Μια πολύ μεγάλη νίκη, μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Άρη με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Δεν είχε νικήσει ποτέ με τέτοιο σκορ. Κοιτάξτε εδώ, πανηγυρίζουν οι παίκτες του Άρη και πηγαίνουν προς το χώρο που βρίσκονται οι φίλοι της ομάδας, ο Φασόλης στον αγωνιστικό χώρο. Παίκτες του Άρη που τρέχουν στην εξέδρα που βρίσκονται οι φανατικοί τους φίλοι, επαναλαμβάνουμε πάνω από 6.000 φίλοι του Άρη, κοντά σε 7.000, τόσο ήταν και τα εισιτήρια που είχε πάρει η κίτρινη ομάδα. Η αποθέωση για τον νεαρό, εδώ το Κατσιαρό, που δείχνει με τα δάχτυλά του 4 στην κερκίδα. Η πλευρά των οπαδών του ΠΑΟΚ έχει αδειάσει και δεν ξεκίνησε τώρα, έχουν ώρα που φεύγουν. Όπως βλέπετε η απάντηση για το σημερινό διαγωνισμό είναι ότι αυτή ήταν η προηγούμενη ομάδα του Κώστα Φρατζέσκου. Ο νικητής είναι ο Κωνσταντίνος Δαριδύρης από τη Θήβα που όπως βλέπετε κερδίζει μια τηλεόραση Panasonic 14 ιντσών. Παραλαμβάνουμε ο σημερινός νικητής Κωνσταντίνος Δαριδύρης στο διαγωνισμό της MediaTel που απάντησε σωστά για το ποια ήταν η προηγούμενη ομάδα του Κώστα Φρατζέσκου, όχι δηλαδή. Και με τους πανηγυρισμούς εδώ των παιχτών του Άρη στον αγωνιστικό χώρο και των φίλων του στην εξέδρα. Δεν ξέρω, θα ήθελα να με ενημερώσουν οι συνάδελφοι αν έχουμε χρόνο. Αν ο Δημήτρης Χανελάκης μπορεί να ετοιμάσει κάτι από τον αγωνιστικό χώρο ή αν θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο. Μάλιστα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα έχετε λοιπόν την ευκαιρία αύριο στην ώρα των πρωταθλητών να δείτε εσείς πλούσιο ρεπορτάζ από την πολύ μεγάλη νίκη του Άρη σήμερα στην Τούμπα. Στην αυλαία, στο άνοιγμα της αυλαίας της δεύτερης αγωνιστικής. Εμείς απλά θυμίζουμε, 15ο λεπτό, η αποκάλυψη, ο 18χρονος Άγγελος Χαριστέας, ο center forward του Άρη, κάνει το 0-1. 27 και 31, ο Φρατζέσκος χάνει δύο ευκαιρίες, εδώ ξαναβλέπετε το πρώτο γκολ του αγώνα. Από τον Χαριστέα που νικάει τον Μιχόπουλο.
Φραντσέσκος λοιπόν 27 και 31 αποτυγχάνει να ισοφαρίσει. Στο 54ο λεπτό είναι και πάλι ο Άγγελος Χαριστέας που χτυπάει για δεύτερη φορά, κάνει το 0-2. Ακολουθεί η ευκαιρία του Φλόρες για ένα τρίτο γκολ. Ο Καφές στο 63 που έχει μπει σαν αλλαγή λίγο πιο πριν. Στο 55ο λεπτό συγκεκριμένα. Νικάει με κεφαλιά τον έξοχο σήμερα Κατελιανάκη και κάνει το σκορ 1-2. Και εκεί που η Τούμπα παίρνει φωτιά, καθώς επαναλαμβάνουμε ότι έχει αποβληθεί ο Χαριστέας με δεύτερη κίτρινη κάρτα το 54 και ο Άρης έπαιζε με 10, έρχεται ένα τραγικό λάθος του Μιχόπουλου σε πολύ χλιαρό, πολύ νορμάλ θα το χαρακτήριζα, γύρισμα του Κουλακιώτη, στρωτό γύρισμα. Από μακριά τον πίεζε έτσι κι αλλιώς ο Κάρλος Φλόρες. Όλα όμως γίνονται στο ποδόσφαιρο, ακόμη και τέτοια λάθη από διεθνείς γκολκίπερ. Η μπάλα περνάει κάτω από το πόδι του Μιχόπουλου, καταλήγει στα δίχτυα του, εκεί γίνεται το 1-3. Το μάτς γυρίζει πλέον για τον Άρη. Κοιτάξτε εδώ το Φλόρες, το γύρισμα του Κουλακιώτη, πόσο στρωτά η μπάλα, πόσο ήσυχα μπορούσε να διώξει ο Μιχόπουλος που βρήκε αέρα. Στο βάθος της εστίας του η μπάλα, αυτό ήταν το 1-3 και εκεί ουσιαστικά ολοκληρωνόταν το παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους που είχαν ξεπεράσει τη μείωση του σκορ και το δεζαβαντάζ των 10 παικτών με αυτό το ανέλπιστο δώρο από το Μιχόπουλο που κλώτησε αέρα. Ακολούθησε 5 λεπτά μετά στο 73 ένα γκολ του Πανόπουλου. Δεν υπήρχε πια ουσία, θα έλεγε κανείς, στην εξέλιξη του αγώνα. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ που είχε ξεκινήσει από το 0-2 να αποθεώνει τον Αναστασιάδη συνέχισε και μετά τον γκολ του Καφέ και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Μεγάλη ένταση και στο χώρο των επισήμων, παράπονα προς την διοίκηση. Ένταση μεγάλη και στον πάγκο με τις κλωτσές του Μπλαχίν στις καρέκλες όπου τραυματίστηκε και στο πόδι, τον είδατε να πέφτει και κάτω. Και κάποια ακόμη στιγμή με το πλάνο μας έδωσε ο σκηνοθέτης μας να είναι δακρυσμένος στον πάγκο όταν η ομάδα του πιάχανε με ένα 4. Είναι ακόμη αρχή του πρωταθλήματος, έχουμε πολλά να δούμε. Θα σας αφήσουμε με το γκολ εδώ που δημιουργεί ο Κένεντι, το τακουνάκι του Φλόρες και τρέχει για να στείλει την μπάλα ο Χαριστέας σε κενή εστία. Είναι το 0-2 του 54. Φίλες και